Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου, ο Άρης Παναγιωτίδης και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μιλήσουμε. Πίσω από το νοσοκομείο. Δηλαδή, ξέρει, θυμάσαι ένα και ταξιτζίδε εκεί πέρα. Ναι. Οι οποίοι άνθρωποι, επειδή μου ξέρει, κάποιον θα μετέφεραν, κάποιον θα έφευγε. Και πηγαίναν όλοι παρκάρεν εκεί πέρα. Πολλές φορές έτυχε να περνάει στενοφόρο, δεν μπορούσε να μπει μέσα. Βάλα στη θέα στη μέση του δρόμου. Γεια σα, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μία λωρίδα πάει, μία έρχεται. Τα ταξί και τα ταξί απεργούν σήμερα. Στην Αθήνα, ναι. Τώρα ψάχνω να δω ακριβώς τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Για δε συνέδει. Ναι, ψάχνω να δω. Υπάρχει εδώ να είναι πλούσιοι αυτοί και να μην έχουν πρόβλημα. Λε. Εμά δεν. Ναι. Εντάξει, ξέρω κι εγώ, όντως. Να διαφωνούν με την τάση. Αυτό λέω. Γεια σου, Φόρη, καλημέρα. Καλημέρα, Φόρη.
Καλημέρα, παιδάκια. Γεια σου, Φόρη. Εσείς στη ΔΕΗ απεργείτε? Ποιος ήρθε? Εντάξει. Τι απεργία είναι αυτή, παιδιά? Σχολείο θα πάνε τα παιδιά μας. Κατάλαβα, καλά. Μεταξύ πάνε κανονικά ο ένας ο άλλος. Μήπως απεργεί μόνο ο ΑΣΤ? Η ΓΕΣΕ. Λοιπόν. Άρα, λέω, ρε, πιάγεσαι. Εγώ δεν παίρνω καμία ΓΕΣΕ. Τι δουλειά έχει η ΑΔΕΗ και όλα αυτά. Εγώ, σαν πολίτη σήμερα, δεν θα πάω να βρω πουθενά καμιά ΓΕΣΕ την απόλυξή τη. Θα βρω, ας πούμε, άλλους. Και λέω ποιο. Καλά, εσύ, σαν πολίτη, έχει απολέσει χρόνια τώρα το δικαιώματα, ας Κώστα. Το ξέρω. Οπότε σήμερα λειτουργούν όλοι. Ταξί θα έχει δηλαδή. Ποιο ξέρει. Ποιος στην Αθήνα, όχι σίγουρα. Στην Αθήνα, πλοία δεν θα έχει σίγουρα. Εδώ ζούμαστε. Πλοία δεν θα έχει σίγουρα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Ναι. Που λέει και το τραγούδι, αναστολές και τροποποιήσεις θα έχουμε στα δρομολόγια των τρένων. Έχει διάφορα θέματα. Παρέλυσε η χώρα. Πάμε, Φόρη. Κάποτε ναι. Πρέπει να γίνεται και αυτό. Παρέλυσε. Από το να παραλύει ο πολίτης, σας παραλύσει λίγο και να γίνεις η χώρα. Στο flyover τώρα. Λοιπόν, χθες δεν ήταν να συζητηθεί αυτό. Συζητήθηκε, σταμάτησε, τέλος. Τέλος γλου. Όντως. Βέβαια. Μα γιατί. Γιατί. Αφού είναι. Δεν πρέπει να σταματήσει. Το δεν παρουσίασε το κράτος στα κυματσέο. Όχι, είχαν δίκιο αυτοί οι κάτοικοι. Ο κύριος Σταχιάς εδώ τι μας έλεγε. Αν περίεργο πράγμα. Να κρυθεί. Ψηφίζει το κατεβαίνει σε εκλογές αυτό. Άντε, ντε. Λοιπόν, πάμε να φορεί, θα τα δούμε. Κώστα, σοβαρά συζητήθηκε. Τέλος flyover. Αυτό δεν θέλαμε. Το ζητούμενο αυτό δεν ήταν. Δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε τώρα. Εμείς λέμε τι γίνεται, ρε φίλε. Α, ναι. Δεν πανηγυρίζει. Καλά, είμαστε και πολίτες εδώ. Βέβαια. Πάμε λίγο. Λοιπόν, πρωτού πούμε το ορτολόγιο, θέλω να πω τα παρακτικά μου σε όλους τους Μουντανιώτες που υποστηρίζαν χθες τον Ολυμπιακό της Ισπανίας. Όχι, όχι, τον Πανιόνιο της Καταλωνίας, φίλε, τώρα σε παρακαλώ. Σοβαροί είστε. Συγχαρητήρια στην Παρίσι Ζερμέν. Βίβα Ρεάλ. Εντάξει. Πάντα. Είναι από τις ελάχιστες φορές που ελαφρύνεται. Ποια φιλιά φανέλα, μπα με τόσο προχρύνεται. Δεν θα πω το ίδιο για την Ντόρτμουντ εννοείται, αλλά για την Μπαρσελόνα μου κάνει εντύπωση. Είναι απίστευτη έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε μια ορτολόγιο. Σημειών Επισκόπου Περσίδος. Μάλιστα. Αβδελά του Πρεσβυτέρου. Το Αποστόλου. Ναι. Έλατε. Μας έστειλε και χαιρετήσμα τα τελευταία. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Τα σπάνιες χαιρετήσεις που γιορτάζει και επίθετο. Επίσης. Γιατί το δικό μου το επίθετο πώς γιορτάζει. Γιορτάζεις, όντως. Το Ελισσαίος γιορτάζει, ναι. Βεβαίως. Ο Ελισσαίος ήταν υποτακτικός του προφήτη Ηλία. Πάμε λίγο. Υποτακτικός. Μην τα λες αυτά. Γοφαζάτ Φουσίχ και των εταίρων 1150 ναι. Μαρτύρων, να πω. Ποιος ναι, ναι. Αδριανού του Μάρτυρα, αγαπητού Πάπα Ρώμης, Ακακίου από τη Μελιτίνη και Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνου του Νοταρά. Μάλιστα, κι άλλο πες. Ο Νοταράς. Τότε ορολόγιο. Την Πέμπτη όλη Τούμπα, αλλά εγώ ένα πράγμα δεν θέλω να πω. Κώστα Βαραγιά, ναι. Προχθές όπως μιλούσαμε, εσένα που σε έλεγα για χλάδια Άρτας, εκτές έλεγα τη Σμαράγδα για κατεψυγμένες μπάμιες βερβαστάκι. Πανάσα μάσερα, Σπούτιν. Δεν υπάρχει, η μπάμια δεν είναι φαγητό ρε εσύ. Ξέρω εγώ τι είναι. Δεν είναι φαγητό, είναι κάτι. Ποινή. Α, μπράβο ρε Κώστα, ποινή. Συγγνώμη, παιδιά, μπάμιες με κοτόπουλο είναι από τα πιο νόστιμα φαγητά που υπάρχουν στην ελληνική κουζίνα. Δεν ξέρετε να φτιάχνετε μπάμιες. Το καλύτερο φαγητό ξέρετε ποιο είναι. Για πες. Στο Αγιάρο, στο Αγιώρος μετά το Μπακαλιάρο. Φασολάκια με χταπόδι. Άρρος. Δεν υπάρχει παιδιά. Γεια σου ρε Φόρη, δεν μπορώ άλλο να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Άντε πάμε. Πάμε τώρα, πάλι για φαγητό. Θα μας τρελάνε με τα σαρακοστιανά τώρα. Μέχρι μπάμιας τώρα, πάσκα. Είναι δυνατόν. Μπάμια είναι φαγητό. Η μπάμια είναι καταπληκτικό. Συμφωνώ με τον Κώστα Μαραγιάννη, είναι το καλύτερο που έχω ακούσει στη ζωή μου. Εγώ λέω δεν είναι φαγητό. Το ποινί όμως είναι το καλύτερο που έχω ακούσει. Θα συμφωνήσω. Δεν ξέρουν να φτιάχνουν μπάμιες. Τις αλλιώνουν. Τις κάνουν με κονσέρβες ντομάτα. Η μπάμια είναι τόσο ντελικάτη, τόσο εκπληκτική. Σαν τα μουδανιά είναι. Είναι γκουρμεδιά η μπάμια. Δεν ξέρουν τι χειριστούν. Είναι γκουρμεδιά η μπάμια. Και στα Μουδανιά ρε φίλε. Έπαιρνες κάτι, αλλά δεν πειρετό. Γιατί λέγαμε και τα Μουδανιά. Και στα Μουδανιά κάποιοι πάνε διακοπές. Δεν είναι σαν τιμωρία αυτό. Κοίταξε. Δηλαδή έχει η Ελλάδα, έχει η Ελλάδα 6.000 τουριστικά σποτς. Και ο άλλος κλείνει να πάει 15 μέρες. Σταμάτα. Καλώς ήρθατε στη μαγική. Στη μαγική Καλλικράτεια θα έλεγες. Η μαγική Καλλικράτεια σας περιμένει. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά. Μπάμια θέλει ξύδι, φίλε. Και... πρέπει να μπει σε ξύδι. Ακούω. Βέβαια, αλήθεια. Εσύ μαραγδά να σου πει. Μην πα να μαγειρέψει μπάμια έτσι.
Την έχει καταστρέψει. Γιατί να φας μπάμια, μπορεί να μου δώσει ένα λόγο να φας μπάμια. Γιατί είναι πετανόστιμα. Τι έχει μπάμια, α πούμε, τι προσφέρει. Α, το μπες να δεις. Έχει φοβερές βιταμίνες και. Συνάχη έχει. Ναι, η μπάμια. Για να μην έχει συνάχη, ξύδι. Ναι. Πόρε φίλε. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, παιδιά, που είχε κενό για να μάθει ο κόσμος. Είχαμε ένα τραγικό βεβαίως στο Πασαλιμάνι με ένα. Εντάξει, συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Αστυνομικό, ο οποίος δούλευε και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει. Πήγε ο άνθρωπος λίγο να βγάλει ένα μεροκάματο. Να βοηθηθεί μάλλον. Πολύ άτυχο παιδί αυτό. Αρχικά να πούμε ότι έγινε η κηδεία του Γιάννη Φέρτη. Έτσι το λέγαμε προχθές πριν κλείσουμε την εκπομπή. Αυτά τα συγκλονιστικά έτσι, που ακούσαμε. Πολύ συγκλονιστικό ήταν αυτό. Με τις εικόνες από την κηδεία κτλ. Βέβαια το θέμα της ημέρας, ναι, χθες ήταν το παλικάρι αυτό. Έπεσε ένα τείχος. Συνελήφθη εργολάβο. Θα μου πει τώρα. Τι να, συνελήφθη εργολάβο. Ωραία, εντάξει. Παιδιά καθόμουν και μετρούσα νέα παιδιά που έφυγαν είτε από τροχέα. Τι ναι, δεν υπάρχει αυτό, έτσι. 31 χρονών. Ναι, 31 χρονών. Έχω βαρεθεί να ακούω για νέα παιδιά, δεν ξέρω τι κατάρα είναι αυτή. Συνοδεία αστυνομικών, οι γονείς στην Αθήνα κατέβηκαν. Πού να κατεβούν οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Αυτή ήταν η είδηση τουλάχιστον στο εσωτερικό. Αποφάσισε. Καλά, κι άλλες ήταν, γιατί είχαμε παρουσίαση ευρωψηφοδελτίων. Καλά, ναι, εντάξει, αυτά τα είδαμε. Αυτά δεν τα είδαμε. Αυτά ήταν προχθές. Εμείς απλά δεν τα σχολιάσαμε. Δεν τα είδαμε. Ναι, δεν τα σχολιάσαμε. Οπότε είχαμε και αυτά. Είχαμε από τα κόμματα σιγά-σιγά βγάζουν τις. Εντάξει, άμα θες να γίνεις ευρωβουλευτής, ξεκινά από το πρωινό. Όποιοι σιγά-σιγά από το πρωινό, σιγά-σιγά. Καλά, μπορεί να είσαι ξάδερφος του αρχηγού του κόμματος. Σε όλα τα κόμματα. Ναι, βέβαια. Όπως ο Κασελάκης που κατέβασε τον ξάδερφό του στην Κρήτη. Και ξάδερφος και πρώην αρχηγού. Έξυπνο το βρήκα εγώ αυτό. Πανέξυπνο. Χωρίς πλάκα. Αυτοί που κατηγορούσαν τις οικογενειοκρατίες, αυτά τα βρίσκουν έξυπνα. Πολύ έξυπνο το βρήκα, χωρίς πλάκα. Εξαιρετικά. Γιατί... Οι άλλοι απλά που χρησιμοποιούν τον ξάδερφό τους είναι οικογενειοκρατία. Αυτό είναι ξυπνάδα. Εξυπνάδα είναι. Ναι. Βέβαια, γιατί κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι. Α, μπράβο, ναι. Και τον Αντώναρο, δηλαδή ο άλλος κατεβάζει. Οπότε στην Κρήτη με τα μυαλά που κουβαλάνε κριτική, ναι, και που το έχουν καλά πολύ κάνουν, αυτό της οικογένειας και το ξέρω εγώ. Πανέξυπνο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, σου λέει θα πάρω από την πίτα, φίλε. Ναι, οι Μπακογιάννηδες και οι Μητσοτάκηδες είναι οικογενειοκρατία, ε. Κεφαλογιάννηδες που δεν αυτοί όλοι, οικογενειοκρατία. Ναι, ενώ οι Κασελάκηδες είναι έξυπνο. Το βρήκα πολύ έξυπνο. Αυτά, παιδιά, εμένα με τρελαίνουν. Ναι, για τον κύριο Κασελάκη, εγώ το βρήκα έξυπνο. Εδώ... Σου λέει, θα κάθομαι εγώ σαν βλάκα. Ναι, ενώ εννοείται. Βρήκαν τη συνταγή άλλων χρόνια. Οπότε, ας συνεχίσουμε να κατηγορούμε τους άλλους για οικογενειοκρατία και εμάς να μας πενεύουμε για ξυπνάδα. Κάτσε να δούμε. Περίμενε. Να πούμε σε άλλα νέα. Έξυπνο το βρήκα. Σε άλλα νέα, ότι χθες είχαμε την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Δεν είπα, συμφωνώ, είπα ότι είναι έξυπνο. Τρομερό είπα. Χθες δεν είπα, συμφωνώ. Θα φανεί έτσι κι αλλιώς στις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ με την εξυπνάδα αυτή πάει. Θα πάει πολύ καλύτερα. 25, πόσο για πες. Παστίχημα. Με τον Αντώναρο από την άλλη μεριά. Είμαστε. Ο Αντώναρος από την άλλη μεριά βαρύδι. Ναι, ναι. Καλός και ο Αντώναρος, ξυπνάδα και αυτό. Τι να σου πω. Εσύ... Ό,τι θέλουν να κάνουν. Κοίτα, έτσι πώς έχει γίνει τώρα το έργο με τις μεταγραφές. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τώρα, εγώ μετράω, ας πούμε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, έχουμε σίγουρα δύο. Έτσι, έχουμε την κυρία Χριστοφυλοπούλου. Ήταν βουλευτής όμως. Βέβαια. Και ο Αντώναρος δεν ήταν ποτέ. Ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλο το ένα, αυτό είναι πρόσληψη. Ήταν η κυρία λοιπόν Χρυσοφυλοπούλου, έσαιρε το χορό, ακολούθησε ο Ζαγοράκης. Ο Αντώναρος είναι από τις προηγούμενες εκλογές. Εντάξει, δεν ήταν μεταγραφή τόσο ηχηρή. Είδαμε λαμπερά ονόματα. Είδες πώς πήγε στις προηγούμενες εκλογές όμως. Έχεις τα αποτελέσματα. Βέβαια, απάτου, του απάτου. Και... Τα έχουμε πει αυτά. Και παρόλα αυτά, επιμένεις. Το παλεύει ο Ευαγγελός. Το παλεύεις. Το παλεύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το παλεύει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αντώναρος και όλοι το παλεύουν. Να πούμε ότι. Ευρωβουλευτής τελικά και ο Δήμαρχος Σιμάρας. Ναι, αυτό δεν το περίμενα, ας πούμε, αλήθεια. Πολύ ωραία κίνηση. Αυτό είναι έξυπνη κίνηση της Μαράγδα. Και αυτό είναι έξυπνο. Ναι, ναι. Εντάξει. Εσύ εδώ, δεν το περίμενε. Εδώ, εγώ θεωρώ άλλη. Ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση. Προσωπική, γιατί, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή. Ο λόγος. Αφήστε με να έχω τις δικές μου αντιδράσεις, παιδιά, για αντιρρήσεις. Δεν σου παγώ εγώ να μην έχεις. Ο λόγος, λέω. Εδώ όπως συνήθως τεκμηριώνουμε. Δεν θέλω να τεκμηριώσω. Είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Εγώ να τεκμηριώσω είναι πανέξιμη κίνηση, γιατί ότι σε σχέση με άλλους αδιάβαστους και άεργους, ναι, έχει τελειώσει το μπάντιο, έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, μπορεί να γεννήθηκε στην Χιμάρα το 1972, ήρθε όμως στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο, μετά στην Αθήνα, έχει εικόνα από τη χώρα και έχει τελειώσει, ναι, και το πανεπιστήμιο στην μπάντιο στις διεθνείς ευρωπαϊκές σπουδές. Καλά για μας και η Χιμάρα Ελλάδα είναι. Ναι, εννοείται. Απλά λέμε την ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή... Εντάξει, έχει άλλη ιστορία, αλλά βάση πτώση... η, αλήθεια, ναι, είναι ότι, πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχουμε θέμα εκεί πέρα, γιατί ευχάριστο ίσως, γιατί από τη Χιμάρα είναι και ο Πύρος ο Δήμας. Ο οποίος είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Και αυτός είναι μεταγραφή. Ναι. Ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται στην περιοχή αυτή.
Εγώ γνωρίζω. 100%. Εντάξει. Εντάξει, δεν ζω εκεί, αλλά πόσο γνωρίζω. Ξέρουμε πολύ καλά, ναι. Μπράβο, ότι είναι ένα φαγκατέ. Είναι ένα φαγκατέ κομμάτι το οποίο προσπαθεί να το πάρει με νύχια και με δόντια το καθεστώ. Γιατί για καθεστώ. Πολύ έξυπνη κίνηση, νομίζω. Έχει και άλλα στοιχεία στο βιογραφικό ο κ. Μπελέρη. Δεν είναι μόνο υπάντιο. Ναι, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα γνωρίζουν. Το ψήφισαν. Περισσότερο. Εννοείται το ψήφισαν. Άρα μάλλον γνωρίζουν καλύτερα από εμά. Εννοείται, δεν ξέρουμε ποιοι. Εντάξει, κάποιοι το ψήφισαν, τον ψήφισαν όλοι. Και όταν λέμε τώρα ποιοι, όταν ξέρω ψηφίζει ένα κόμμα, ναι. Λέμε ποιο ψήφισε ποιον. Εκτιμώ πολύ. Μα νοιάζει ποιο ψηφίζει ποιον. Η εκτίμησή μου πολιτικά είναι ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση. Μπορείς τώρα, να μπορεί... το. Δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Έτσι πως είναι η κατάσταση με την Αλβανία τώρα, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχουν καλές σχέσεις. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πως είναι η κατάσταση και ειδικά στη χειμάρα, το καλύτερο ήταν να υπάρχει ένα δυνατό χαρτί και ένα μπαμπούλα από τις Βρυξέλλες σε μια χώρα η οποία προσπαθεί. Συγγνώμη να ολοκληρώσω κι εγώ λίγο. Η οποία προσπαθεί στα ενταξιακά να τα καταφέρει και δεν μπορεί με αντιράμα. Οπότε νομίζω ότι ήταν η πιο έξυπνη κίνηση από όλες, ας πούμε. Ναι, γι' αυτό και χειροκροτήθηκε και μάλλον γι' αυτό και προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος το πήρε αλλιώς. Παίρνει και από άλλες δεξαμενές με τον Φρέντι Μπελέρη. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως. Ναι, και το είπατε αυτό. Μπήκαν Σέγγεν, Βουλγαρία, Αλβανία. Αλλά χωρίς να ισχύει για τα. Πες το. Για τα σύνορα που ο δικός. Ναι. Αεροπορικά κτλ. Πολύ, πολύ ωραία. Ναι, από αυτό. Όχι, έχει μέρες, αλλά δεν το αναφέραμε για κάποιο λόγο. Δεν θα έχουμε δηλαδή την καθυστέρηση στα σύνορα όποιος πάει αεροπορικά σε αυτές τις χώρες. Θα γίνει και στα σύνορα, οδικά, όχι ακόμα όμως, για αεροπορικά και τα λοιπά. Από 27 χώρες γίναμε πλέον 29. Πολύ ωραία. Με αυτές τις δύο. Πολύ ωραία. Άντε και 40. Θα πω. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν έρχονται εδώ πέρα να μην περιμένουν σουρές για ώρες. Επαναλαμβάνω, χάθηκε πριν με αυτά που λέγαμε γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα του κ. Μπελέρη. Ότι είχαμε την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, πρώτο θέμα, πρώτο θέμα και στα γαλλικά ΜΜΕ. Επιβλητική όπως πάντα, επιτυχής και συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους έτσι που εμπλέκονται εκεί πέρα. Παρήγγειλα τέτοιο αναφτήρι. Ένα ευρώ. Με το... Ένα ευρώ τέτοιο αναφτήρι είναι μια πιατελίτσα. Μάλιστα. Για να καταλάβετε, ανοξείδωτη, έτσι, σαν κάτωπτρο, φαντάσου, δορυφορικής κεραίας, αλλά πολύ μικρό. Περίπου 10 εκατοστά, 15 είναι. Στη μέση είχε ένα ελαττήριο. Το οποίο ελαττήριο ανεβαίνει προς τα πάνω, στη μέση είναι σαν ακίδα, ας πούμε, ανεβαίνει και εκεί μέσα βάζει χορταράκια. Α, ωραία. Αυτό το αφήνει στον ήλιο και όλες οι ακτίνες συγκεντρώνονται από το κάτω προς το χορταράκι και παίρνει μπουρλότο. Και οικολογικό, πολύ θα έξυπνο. Λέγαμε. Ρε παιδιά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Τι. Εχθές επειδή κοιτούσα και εγώ, την είχαν στην τηλεόραση. Ναι. Είχαν βγάλει στη λίστες, σε αυτές τις χαζοεκπομπούλες, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι σχολίαζαν. Τι φορούσαν οι ιέριες και αν ήταν σωστό και αν δεν ήταν. Και δεν ήταν σωστό. Και λέω σοβαρά τώρα. Ασπρόμαυρο ήταν. Δεν είναι σωστό ούτως ή άλλως. Λέω σοβαρά τώρα. Ασπρόμαυρο. Το πιο σωστό. Πραγματικά σοβαρά τώρα. Δηλαδή αντί να χαρούμε, να δούμε την τελετή, να. Καθόμαστε και σχολιάζαμε αν οι πιέτες έπρεπε να είναι πιο λιτές, αν έπρεπε να φοράνε κοθόρνους ή ξέρω εγώ πέδιλα. Δεν ξέρω, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Δεν νομίζω σε άλλη χώρα γίνονται αυτά. Καμιά άλλη χώρα δεν έχει αυτή. Γενικά ρε παιδί μου να τα ξεφτιλίζεις όλα μέχρι τέλος εκεί να το ματώσεις το θέμα, ας πούμε. Αντί να πεις είχαμε την τελετή, τελείωσε που χάθηκε εκεί. Έτσι μάθανε από τους άλλους. Θυμήσου την περίπτωση ξάδερφος Καζαλάκης. Έτσι μάθανε, το κάνουν ίσως και καλύτερα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, είχαμε λάμψει ρε παιδί μου. Είχαμε λάμψει μέχρι και. Εγώ είχα ξεχάσει και τον κύριο, γιατί τον έβλεπα στο πρωινό του Μέγκα που κατεβαίνει με τον Λοβέρδο. Γενικότερα από το πρωινό έχει ρε παιδί μου, πέρασε. Κι άλλος από πρωινάδικο. Βεβαίως. Εκείνος ο κύριος με το άσπρο μαλλί που ήταν στο πρωινό του Μέγκα με κάτι γυαλάκια που φορούσε, άλλοτε πράσινα, άλλοτε κόκκινα. Δεν θυμάμαι το Ξεχνάω το όνομα του ανθρώπου τώρα αυτή τη στιγμή, να με συγχωρέσει κι αυτός. Λέτε, ρε παιδιά. Και οι δημοκράτες έτσι σου ακούνε. Συγγνώμη, παιδιά, άμα βάλει ο Μπισμπίκης τώρα, όπως είναι η φάση, ας πούμε, υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα. Ποιος ο Βασίλης, ναι. Δεν θα βγει πρώτος. Τι θα βγει, τελευταίος, αφού μόλις δεις Μπισμπίκης κάνεις κλικ ο Έλληνας. Τι να σου πω. Τι τρέμο πει, Μαρακράτη. Εντάξει, μπορεί να κάνεις κλικ για τις Καρντάσια. Άμα τη βάλουμε ευρωβουλευτή, τη βγάλουμε. Θα τη βγάζαμε πρώτα. Ο κύριος Αναγνωστάκης. Α, ο Αναγνωστάκης, αλήθεια. Μπράβο, ναι. Ο κύριος Αναγνωστάκης. Βλέπω τώρα τους πρώτους 14 υποψήφους ευρωβουλευτές που έδωσε. Η μελέτη τελικά θα κατεβεί. Κανονικότατα. Κανονικότατα μελέτη, αυτιάς. Όλοι με το Νέα Δημοκρατία, έτσι. Αυτή με Νέα Δημοκρατία, ναι. Αυτή με Νέα Δημοκρατία. Κοίτα να σου πω κάτι. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου, να σου πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω γιατί γίνεται και ντόρος.
Οι άνθρωποι έχουν μια πορεία, τους ξέρει ο κόσμος. Από εκεί πέρα, ειδικά η Ελεονόρα. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ και ενημερώνουν τον κόσμο για κυβερνητικές πολιτικές, όχι αυτής της κυβέρνησης μόνο, έτσι, και για παρελθοντικές, και μετά βγαίνουν από την ντουλάπα. Εμένα αυτή η κατάσταση πολιτική μου θυμίζει λίγο τους γκέι, οι οποίοι περιμένουν κάποια χρόνια, ας πούμε, και λένε βγαίνω από την ντουλάπα και πλέον λέω ότι είμαι γκέι. Έτσι, ναι, είναι και αυτοί οι οποίοι το παίζουν, ρε παιδί μου, αμερόληπτοι. Και βγαίνουν από την ντουλάπα ξαφνικά και λένε είμαι δεξιός, είμαι αριστερός, ανήκω σε αυτό το κόμμα. Αυτό μου θυμίζει εμένα αυτή η κατάσταση. Αρκεί αυτό να είσαι ένα κόμμα για να κατεβείς τον πολιτικό στίβο, ρε παιδιά? Όχι. Όλοι μπορεί... κάτι είμαστε. Όχι, να σου πω κάτι, μπορεί να συμφωνείς με μια πολιτική. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί, ναι, οι οποίοι συμφωνούν με τα κόμματα. Εσύ τα ηχέγγυα να την υπηρετήσεις. Δηλαδή, οκ. Okay. Αυτό το κρίνει ο στόμα του. Την κυρία Μελέτη την ξέρω από κουτσομπολίστικες εκπομπές, από εκεί έγινε. Όχι μόνο, εντάξει, έχει από εκεί έγινε. Α, έχει ξεκίνησε, ναι. Από εκεί έγινε, μετά πήγαινε μέχρι και έκανε ένα μεσάνυχτα, έπαιρνε κάτι συνεντεύξεις, βράδια κτλ. Είναι σε μια ζώνη πάλι που είναι infotainment. Ναι. Έχει μια πορεία όμως. Έχει μια πορεία στην τηλεόραση. Αυτό λέω, αρκεί. Έχει σπουδές, δεν είναι δηλαδή τυχαία κατάσταση. Είναι στο... Βρε, όλοι έχουν σπουδές. Ναι, όταν βλέπεις ότι το πολιτικό σύστημα που είχε πτυχία δεν κατάφερε και τίποτα. Δεν κατάφερε, λες. Γιατί να μην αρκεί. Αλήθεια αυτό, ρωτάω, δεν ήρωνε. Ναι, αλήθεια απαντάω κι εγώ. Αυτό το σχολιάκι του Κώστα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι άλλοι με τα πτυχιακά στα Χάρβαρτ και τα λοιπά, αφού λέμε ότι είναι άχρηστοι και ανίκανοι. Γιατί να μην αρκεί η κυρία που κάνει, ας πούμε, κάθε μέρα 8 ώρες δουλειά. Δουλεύει 10, μπορεί, ναι, και παραπάνω. Γιατί ξέρω εγώ, το να είσαι πολιτικός, πέρα από το να έχεις την αγνή πρόθεση να υπηρετήσεις τη χώρα σου, ναι, καλός ή κακός, καλός ή κακός, κρατήστε το αυτό που λέω, χρειάζεται και μια ρητορική. Να τα λες. Να μπορείς να τα λες, δηλαδή να επικοινωνείς. Από την άλλη, αυτό όμως, που θέλεις να υποστηρίξεις. Να κάνεις πρωινάδικο. Να το επικοινωνείς. Και να έχεις και νούμερα. Δεν μπορείς να μην είναι. Εκεί έχεις floor manager, έχεις σκηνοθέτη. Θα σχολήσω. Ναι, αλλά έχεις. Έχεις την άνεση της έκθεσης. Οπότε σε σχέση με κάποιον που είναι 10 πτυχία, αλλά δεν έχει βγει ποτέ, ναι, τα μούτρα του στην κοινωνία και ντρέπεται να μιλήσει. Θεωρώ ότι πιο εύκολα θα πήγαινε μια μελέτη. Πάντως είναι αγνή η απορία μου, χωρίς πλάκα. Μήπως απλά εξαργυρώνουμε τη δημοφιλία ή την αναγνωρισιμότητά μας. Σμαράδα, αυτό είναι ένα. Ένα. Ναι, ρε παιδιά, δεν αυτό είναι πρώτη φορά. Δεν είναι κακό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρακτικοί. Θα συμφωνήσουμε με τον Κώστα όσον αφορά το επικοινωνιακό. Ναι. Και εγώ θα βάλω και το θέμα της πιάτσας. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι της πιάτσας. Είναι στην καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο οι άνθρωποι που προέρχονται από την τηλεόραση. Ορισμένοι ηθοποιοί, ορισμένοι τραγουδιστές. Δηλαδή βλέπεις το κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Τώρα πες τραγουδιστές. Πήγε το μυαλό μου στη δήλωση που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, το είδατε αυτό? Με το λάδι. Με το λάδι. Το είδαμε, ναι. Τον βάφτισε ο Άγιος Τσαλίκης. Κλάψαμε χθες. Πήγε το μυαλό μου, δηλαδή. Σε. Αυτό λέω τώρα. Μα βλέπω πολύ ενημερωμένοι. Άγιο Τσαλίκη. Αφού κάφαγα όλη την μέρα και κοιτούσαμε αυτά. Έχουμε ερωτολόγο, ρε παιδί μου, στην εκπομπή. Ναι. Εδώ και 6 χρόνια, σωστά. Ναι. Σωστά. Και παραπάνω ήταν ο άνθρωπος από πριν, το βρήκα εδώ. Άγιος Τσαλίκης ακόμα δεν μας είπε. Ναι, είναι του Όσιου Αργυρού, ξάδερφος. Πού το βρήκε? Μπορεί και να το είπε καμιά φορά που λέει πολλά μαζί και να μην το καταλάβαμε εμείς. Ποιος ο. Α, ο Φορής. Ο Φορής μπορεί, ναι, και να ξέρει γιατί λέει καμπάνια. Ναι, να το πει στην. Με βάφτισε, λέει, ο Άγιος Τσαλίκης και στο νερό εκείνη την ώρα, λέει, στην Κολυμπήθρα σχηματίστηκε ένας σταυρός από λάδι. Και ο Άγιος Τσαλίκης είπε, αυτός το παιδί ή παπάς θα γίνει ή πολύ σπουδαίος. Μπορεί να την άκουσε λίγο. Μπορεί και τα δύο. Ναι, μπορεί να την άκουσε. Σπουδαίος παπάς. Δεν σας αγαπάω καθόλου αυτή τη στιγμή. Ρε φίλε τώρα. Με βάζετε και γελάμε κάτι. Ναι, ή θα γίνει, και είπε, λέει, θα γίνει μοναχός, θα γίνει ηγέτης. Ναι. Ή παπάς, είπαμε σπουδαίος, παιδί μου. Ή σπουδαίος παπάς. Δεν το είπαμε εμείς. Δεν το είπαμε εμείς. Καλημέρα, Θανάσης. Ξυπνάει με 4 βαθμούς, παιδιά, στο Αιτχόφεν. Α, τι θα γίνει με εμάς, Κώστα, ενημέρωσε λίγο. Κάτι λένε για πτώσεις. Αυτά είπα εγώ. Δευτέρα δεν τα είπα, μάκι μου. Τα είπαμε. Μπράβο. Από σήμερα ξεκινάει, αύριο πτώση, μεθαύριο πτώση, Σάββατο πτώση. Άσε, δεν κρινιάζατε που δεν είναι η τρομοκρασία. Στεναχωρημένοι είμαστε. Πόσο έπιασε? Δεν είμαι, παιδιά. Πόσο έπιασε στη Χαλάστρα την Δευτέρα το μεσημέρι? 32. Δεν είμαι, όχι, δεν είμαι. Δεν θέλω 32. 32,1. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και στη Σύνδο. Και Χαλάστρα και Σύνδο ήταν οι δύο μεγαλύτερες θερμοκρασίες στην Μακεδονία. Ναι, πολύ ζέστη. Καλημέρα στον Μανώλη. Ζέστα και ζάπρα. Εδώ έγινε, λέει, ο Αρβανίτης, παιδιά, ευρωβουλευτής. Επειδή είπε, λέει, κακάκα τον πρώην πρωθυπουργό. Μας πείραξε, λέει, μελέτη. Τι να κάνουμε, δεν μας πείραξε κανένας. Αναλύουμε. Παιδιά, κανείς δεν μας πειράζει. Κανένας, παιδιά, πραγματικά. Δεν μας πειράζει.
Εμένα με ενοχλεί αυτό που βγαίνουν ξαφνικά από την τουλάπα τους. Ξαφνικά μετά από 20-30 χρόνια, ας πούμε. Και ειδικά για τη μελέτη δεν έχω από κανένα πρόβλημα whatsoever. Κοίταξε, ο άλλος μπορεί να τους πολιτικούς έχω θέμα. Ότι το να μπει στην πολιτική χρειάζεται και μια ηλικία, ίσως. Δηλαδή μια εμπειρία, αυτό που έλεγες πριν εσύ Άρη. Πιάτσα. Mm. Είσαι στην πιάτσα, ξέρεις τα κόζια, ξέρεις τα κόλπα. Δεν ξέρω. Στην πιάτσα σημαίνει ότι, ας πούμε, η Ελεονόρα η μελέτη. Παράδειγμα, αυτήν πήραμε, την κυρία. Παράδειγμα. Η οποία δούλευε 8 ώρες για να βγάλει μια εκπομπή, είτε πριν είτε μετά. Εκεί συγχρονίζεσαι με τον μακιγιέζ, ο οποίος παίρνει 850 ευρώ. 800. Κάθε με δύο ώρες παραπάνω, με τον πίσω, με τον καμεραμάν, με τον τεχνικό, με τον ηλεκτρολόγο. Οπότε έχεις μια εικόνα. Από το να είσαι βιδωμένος, ας πούμε, σε ένα γραφείο. Κατάλαβες, και να μην έχεις επαφή με τον έξω κόσμο και να μην ξέρεις πόσο κάνει βενζίνη. Συμφωνώ 100% σε αυτό. Σε σχέση με άλλους. Πάντως, να πούμε, επειδή πιάσαμε τώρα την Νέα Δημοκρατία, γνωστά ονόματα. Και πάμε στο παράθυρο μετά. Ναι, κυρία Βόζεμπερκ, η οποία συνεχίζει. Ο Πύρος, που τα είχαμε πει. Ο κύριος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου των Ιατρών. Βλέπω τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος συνεχίζει. Τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Ο Βαγγέλης Μεμαράκης, είπαμε και την Ελεονόρα. Πόσοι είναι σύνολο? 42. Είπαμε για τον κύριο Μπελέρη. Η Βούλα Ιπατουλίδου, το οποίο το είχαμε πει, αλλά σου, και επίσημα πλέον. Η Μαρία Ισπυράκη, η οποία βεβαίως ξεπέρασε το ζήτημα το οποίο είχε προκύψει. Προφανώς δεν υπήρχε. Μπράβο. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Να σας πω, η κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Και να πούμε η Βασιλική Φλέσσα, την οποία εκτιμώ αφάνταστα, έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Και να πω επίσης και για τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος στους τελευταίους δύο μήνες τον είχαμε τρία στα πέντε πρωινά τουλάχιστον παρέα εδώ πέρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι, ναι. Εάν ανοίγαμε γραμμές, τι πιστεύετε και οι δύο, και πάμε στο παράθυρο, σας πω. Αλλά να είναι ειλικρινείς, τουλάχιστον οι δικοί μας ακροατές, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε και λίγο πιο αυθόρμητοι. Ναι. Εάν πιστεύει πραγματικά ο πολίτης ότι? Ότι οι ευρωβουλευτές επιτελούν έργο. Ναι. Το πιστεύω. Θα ήθελα πραγματικά. Κάποιοι επιτελούν βεβαίως έργο. Κάποιοι σίγουρα. Εμείς το ξέρουμε. Πώς το ξέρουμε? Και όταν το ξέρουμε, είμαστε ελάχιστοι, τα λέμε μόνοι μας, τα λέμε μόνοι μας, τα ακούμε. Υπάρχει ειδική βαθμολογία, μη στεναχωριέστε. Πώς το γνωρίζουν αυτό, ρε παιδιά? Μπορείς να μπεις να δεις τα πράγματα πρακτικά, ο καθένας πόσες επερωτήσεις έκανε, ποια θέματα έτρεξε. Αν θες να το βρεις, μπορείς. Αλλά πραγματικά θέλω να ακούσω τους πολίτες. Αν δεν θες, ναι. Πιστεύω ότι περισσότεροι νομίζουν ότι πάνε και παίρνουν το μισθό. Να πούμε κλείνοντας ότι σιγά σιγά θα ανακοινωθούν και τα ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το πιάσαμε. Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν. Λείπουν 4, τα ξέρουμε τα 35, και υπάρχει περίπτωση το ένα από τα 4. Που περιμένουμε, 5 είναι στην ουσία, είναι ο Στέφανος ο Κασελάκης. Μπράβο, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Να πούμε ότι όσον αφορά την κεντρική Μακεδονία, δεν θα να πούμε όλη την Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι προκρίθηκαν από τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρία Θεοδώρα Βιέρη, ο κύριος Γιώργος Νούσκαλης, ο κύριος Αντώνης Τουμανίδης και η Θεοδώρα η Τσαμπάζη. Δύο γυναίκες, δύο Θεοδώρες, έτσι. Θεοδώρα Δώρα Τσαμπάζη, Θεοδώρα Δώρα Βιέρη. Τώρα σπουδαίο που λένε της πόλης. Ναι, πάμε στο παράθυρο, ναι. Άλλο και αυτό χθες. Τι ματσάρες ήταν αυτές? Αυτοί δεν θα βάλουν γλώσσα μέσα. Πάμε στο παράθυρο, λέγει, ξεκινάει κουβέντα για τα μάτς. Μας τρελάνουν. Δεν πιστεύω τίποτα. Πάμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πάμε να ανοίξουμε μια ματιά στον καιρό από το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον για το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη. Όπου είχαμε εικόνα από την αρχή της εβδομάδας ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Όντως αυτό μάλλον συμβαίνει. Για σήμερα, Τετάρτη, η θερμοκρασία στο maximum για τη Θεσσαλονίκη, γενικότερα για την περιοχή, είναι περίπου στο 24-25. Αύριο, Πέμπτη, παραμένει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Σχεδόν έθριος ο καιρός, με κάποιες νεφώσεις. Αφρικανική σκόνη βαθμία στα ανατολικά της χώρας θα μαζευτεί. Η άνεμη 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε λογικά θα έχουμε και μικρή πτώση. Και στα κεντρικά και στα βόρεια, μόλις στους 21 βαθμούς αύριο στην περιοχή μας. Για την Παρασκευή, μάλιστα, λέει ότι θα έχουμε περαιτέρω πτώση στα δυτικά και στα βόρεια της χώρας. Και ακούστε λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να το πούμε αυτό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στα επιρροτικά ορεινά, βορειοδυτικά στη χώρα. Επαναλαμβάνω, την Παρασκευή, ασθενείς χιονοπτώσεις. Μην ξεχνάτε, πριν δώσω το λόγο στα παιδιά. Δεν είναι ανέκδοτο και δεν είναι πρωταπριά. Όχι. Καθόλου. Μαζί μας είναι η Φιμπράν, μην ξεχνάτε. Που είπαμε τώρα για χιονοπτώσεις και υγρασίες και καιρό, δύσκολο. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η εταιρεία που γνωρίζει την κατασκευή μέσα έξω. Μαζί μας είναι, στηρίζει την εκπομπή. Έρχεται με προϊόντα όπως η ξυλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας
να θωρακίσει τα σπίτια μας, να πληρώνουμε μικρότερους λογαριασμούς σε ρεύματα, αέρια και πετρέλαια. Στο www.fibran.gr όλη γκάμα προϊόντων της εταιρείας και στο 819.000 δωρεάν γραμμή τεχνικής υποστήριξης. Όλες οι ερωτήσεις σας θα απαντηθούν δωρεάν. Πάρα πολύ ωραία. Ο ελπιδοφόρος, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, ναι, μας ενημερώνει ότι ξέχασε να αναφέρει ότι ότι σήμερα είναι η μέρα του Μεγάλου Κανόνα. Ψάλετε. Α, σήμερα, ναι. Ο Μεγάλος Κανόνα. Ναι, στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, το μεγάλο απόδειπνο των 4 πρώτων ημερών της πρώτης εβδομάδας των νηστείων. Mm-hmm. Καλημέρα στον Βαλεντίνο, που είναι δικός μου άνθρωπος. Mm-hmm. Καλημέρα, Σμαράγδα. Πες τα αγόρια που δεν ξέρουν να τρώνε πως αν μαγειρευτούν σωστά οι μπάμιες, δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό. Τρελαίνουμε. Σήμερα δεν νομίζω να κοιμηθεί κανένας παοκτσής. Βαλεντίνο δεν θα κοιμηθεί. Στάνταρτ κανένας παοκτσής. Καλημέρα, φιλαράκια. Στα τόσα χρόνια που σας ακούω, θα ήθελα να σας δώσω από ένα ρόλο ή τίτλο, εάν θέλετε, με πολύ χιούμορ. Για πες. Λέει ο Τάσος. Για κάτσε να δω. Δεν ξέρω αν διαβάζω. Να μην διαβάσεις, ναι. Στο ρόλο του Κέμπελς, ο Κώστας Βαρακιάνης. Στο ρόλο της Γενικής Γραμματέας του Κουκουέ Μουλού και Κουκουέ Ισμαράγδο Μπασάκου. Και στο ρόλο του Πόντιου, ο Αριστίνης Παναγιωτήρης. Καλή σας μέρα, συνεχίστε έτσι. Καλά είμαστε. Πάμε τώρα στο ρόλο του Κέμπελς, θα σας πω ότι άλλο ένα fake news, με το οποίο ασχοληθήκαν χιλιάδες εκπομπές, ώρες εκπομπών, σε σχέση με τα Τέμπη, γιατί τα περιμένουμε σιγά σιγά αυτά να σκάσουν. Έχει να κάνει με τον αγωγό που είχε βγει και ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε πολιτικός μηχανικός, ο Χάρης Μαμουλάκης, και μας είχε πει ότι, μάλιστα τότε κάναμε εκπομπές, αποδόμησε το Φλωρίδι, αποδόμησε τον ένα τον άλλο, ότι περνούσε ο αγωγός 400 μέτρα μακριά από το συμβάν. Χθες είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, πού είναι ο αγωγός. Ο αγωγός είναι ακριβώς κάτω, ήταν κάτω ακριβώς από το δυστύχημα. Δυστυχώς. Με αποτέλεσμα να γίνουν οι ενέργειες που γίνανε, τις οποίες κάποιοι μας τις ενημερώσαν ότι ήταν μπαζώματα. Τελικά βγήκε ο κύριος Πλακιάς, ο Δύσμηρος, μας είπε ότι δεν υπάρχει μπάζωμα. Και βγαίνει τώρα και ο. Ποιος είναι, θα σου πω τώρα, ο Δέσφα. Πότε επιβεβαιώνει χθες. Όχι χθες, προχθές το βράδυ. Ναι. Ο Δέσφα επιβεβαιώνει ότι όχι μόνο ήταν από κάτω ο σταθμός, μάλιστα το ένα το βαγόνι ήταν ακριβώς από πάνω από την θέση διέλευσης του αγωγού. Mm-hmm. Ένα από τα εκτροχιασμένα βαγόνια κατέληξε ακριβώς πάνω από την θέση διέλευσης του αγωγού. Για να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί Γκέμπελς, φίλε μου ακροατή, μπορείς να χαρακτηρίσεις πολλούς. Ειδικά μετά από μήνες, 12 μήνες, που κάναμε χιλιάδες εκπομπές, κάναμε καριέρες κάποιοι πάνω σε fake news. Εγώ το μόνο που θέλω να είμαστε σοβαροί και δεν πιστεύω ότι η αλήθεια. Και να έχει κάνει καριέρα. Ναι, ναι, εγώ είδα πολλούς και άκουσα πολλούς. Πάρα πολλούς. Οι οποίοι μας είπαν ότι μπαζώθηκαν εκεί για να. Ένα που έκανε καριέρα για τα αποτέλεσμα. Σιγά μην κάνω εγώ τον δίσκο. Για αυτούς που τα καταλαβαίνουν. Η ανακοίνωση του Δέσφα δεν είναι κάτι για τον κύριο Μαμουλάκη. Όχι. Δεν είπα εγώ. Εγώ λέω για τον κύριο Μαμουλάκη. Ο οποίος μας είπε στη Βουλή, στην Επιτροπή, ότι περνάει 400 μέτρα μακριά. Και μάλιστα αποδόμησε την κυβέρνηση τότε και το Φλωρίδι, ο οποίος είχε πει ότι από κάτω περνάει ο αγωγός. Δηλώνω αναρμόδια. Θέλεις θα να σου το θυμίσω σε ηχητικό. Όχι, α, γιατί το έχω σε ηχητικό. Το βλέπω αυτό ακριβώς. Α, ωραία. Ευχαριστώ, Κώστα, ευχαριστώ. Το βλέπω αυτό που, που λες για την αντιπαράθεση. Ωστόσο, ο Δέσφα επιβεβαίωσε ότι υπήρχε αγωγός εκεί πέρα. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Δηλαδή, επιβεβαιώνει ο Δέσφα, ναι, το Φλωρίδι που έλεγε ότι ό,τι έγινε, έγινε γιατί από κάτω περνούσε και αγωγός. Βγήκε ένας κύριος στην Επιτροπή της Βουλής, ο κύριος, ναι, Μαμουλάκης που σου είπα, Χάρης, ναι, ο οποίος είπε ότι περνάει, ήταν ψέμα λέει αυτό της κυβέρνησης, γιατί περνάει 400 μέτρα μακριά. Τελικά μάθαμε από την αρμόδια, μάλιστα, μοναδική αρμόδια υπηρεσία, ότι περνάει ακριβώς από κάτω. Και μάλιστα ένα βαγόνι ήταν πάνω ακριβώς από τη θέση του αγωγού. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν είναι κακό να την γνωρίζουμε και να την κρίνουμε. Από το να κρίνουμε, ας πούμε, ότι μπαζώσαμε για να κρύψουμε τους αγνοούμενους, άλλους 45 άτομα που ψάχνουμε και τα αδιάφορα fake news τα οποία ακούγονται. Εγώ κάθεται... θέλω απλά την πραγματική διάσταση της είδησης. Guys, το επαναλαμβάνω αυτό, έτσι. Το να κάθεται ο πολίτης 12 μήνες μετά να ψάχνει να βρει ακριβώς τι έγινε, επειδή κάποιοι δεν θέλησαν να του πούνε ακριβώς τι έγινε. Του είπανε. Ήτανε πολύ κάποιοι εύκολο. Κάποιοι βγήκανε και τον μπέρδεψαν όμως. Αν του είπανε, δεν θα είχαμε 57 γονείς να φεύγουν στα Ευρωκοινοβούλια. Εντάξει. Δεν θα τους είχαμε. Δηλώνω αναρμόδια, θα περιμένω τη δικαιοσύνη. Απλά εγώ οφείλα να πω ότι χθες η προθέση Δέσφα. Και δεν λέω τίποτα από καμία πλευρά πια. Καλά. Εγώ τον είδα το Μαμουλάκη χθες. Ναι. Γιατί έτσι μου αρέσει ώρες-ώρες, ειδικά όταν είμαι μόνος στο σπίτι. Έχω ένα ψώνιο, βλέπω το κανάλι της Βουλής. Και εγώ πολύ. Και τον είδα σε μια ζήτηση με τον κύριο Ταχιά, τον κύριο Μαμουλάκη, για το ΒΟΑΚ της Κρήτης. Για άλλο θέμα. Εντάξει, okay. Την κυρία Ευθυμίου τη βλέπεις.
Όχι. Τι κάνεις. Μαθήματα ιστορία. Το κλείσαμε αυτό το θέμα με το που περνούσε ο αγωγός. Κώστα, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα σε κάποια φάση. Μέχρι στιγμής θα το κλείνουμε δηλαδή. Ναι, για τώρα ναι, εννοείται. Κάτσε ρε Μαράγδα. Όχι, δεν κλείνω τίποτα. Πραγματικά σου μιλάω. Εντάξει, έγινε καλά. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Εμπιστεύομαι τους γονείς και το δίκαιο τους. Κανέναν άλλον. Κανέναν. Και τη δικαιοσύνη. Και έχω, ναι, εννοείται. Και τη δικαιοσύνη. Και αχάσουμε έχω και αυτό. Απόλυτα δίκαια από τη στιγμή που έχει περάσει ένας χρόνος και κυνηγάει ο καθένας την ουρά του. Βαρέθηκα. Εντάξει, δεν κακό, γιατί εδώ κάποιοι μας είπαν δύο μήνες για να κάνουν 20 μέτρα δρόμο και πάλι τον κλείσανε. Εμένα δεν μου είπαν δύο μήνες, κανέναν. Μας είπαν ότι είναι όλα καλά με το flyover. Και τώρα τι βγήκε, Αριστίδη? Κώστα, να σου πω κάτι. Βγήκε αρχικά. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε χθες. Γιατί χθες η απόφαση δεν ήταν αν θα σταματήσει το έργο ή όχι. Ήταν μόνο προσωρινά για τις εργασίες. Ναι. Η τύχη του έργου πιο πολύ κρίνεται στις 22 Μαΐου, δηλαδή την άλλη, την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά καθυστερούμε και όσο καθυστερούμε, περνάει ο καιρός, αποζημιώνουμε εργολάβο. Αυτό το οποίο μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Γιατί άκουσα και τον κύριο Ταχιάου να το λέει. Θα ήθελα να το βγάλουμε τον κύριο Ταχιά. Τώρα θα προσπαθήσω σήμερα να το βρω το τηλέφωνο του, να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Μπας και το βγάλουμε αύριο ή μεθαύριο τον άνθρωπο. Γιατί μου κάνει εντύπωση ο κύριος Ταχιάς, ο οποίος ενώ μας έλεγε εδώ πέρα διάφορα, βγήκε χθες και είπε, παιδί μου, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ευθύνη είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και μαθαίνουμε ότι ένας φάκελος ο οποίος κατατέθηκε ήταν λίγο ελιποβαρής. Δηλαδή, ο εισηγητής δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας περίμενε το φάκελο αυτόν, ο οποίος δόθηκε λίγο καθυστερημένα κτλ. Θα φανεί στις 22 του μηνός τι έγινε. Δεν πιστεύω ότι το κράτος να έχει κάνει τέτοια πατάτα ή να μην το δει, ρε παιδί μου. Δεν το πιστεύεις αλήθεια? Δεν θέλω να το πιστεύω. Δεν θέλει. Μετά την υποθαλάσσια και τα 180 εκατομμύρια, δεν θέλει. Δεν θέλω να το πιστεύω. Και εγώ δεν θέλω, αλλά δεν εμπιστεύομαι κανένα πια. Υπήρξε ένα θυματάκι εκεί πέρα. Και εγώ δεν εμπιστεύομαι, παιδιά, με αυτά που ακούω κανέναν. Διαβάζω στο The Opinion σήμερα, για να μην έτσι βλέπω δεξιά ή αριστερά, ότι υπήρξε ένα θέμα συνεννοησίας μεταξύ Υπουργείων Υποδομών και Περιβάλλοντος, καθώς όπως αποκαλύφθηκε αυτό το προσωρινό φέρεμα της εργασίας αποφασίστηκε από το ανώτατο δικαστήριο, καθώς παρά τις οχλήσεις της ηγήτριας που ανέλαβε την υπόθεση από την βάση Βουλής Επικρατείας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν απέστειλε ποτέ φάκελο με τις αιτιάσεις του για να αντικρούσει επιχειρήματα των τριών φορέων που προσέφυγαν. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, πώς προκρίθηκε αυτό το έργο δηλαδή και ξεκίνησαν οι εργασίες τελικά. Όχι, ξέρεις τι, πήγαν οι άνθρωποι στο συμβούλιο και είπε η εισηγήτρια του Συμβουλίου Επικρατείας. Μπακάλικα, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος έξω, ρε παιδί. Ναι, λέει η εισηγήτρια, ρε παιδί μου, σου φέρνω εγώ. Είμαι εγώ ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών κατοίκων. Ωραία, ωραία. Ο Μπάμπης. Και λέω, κυρία Μπασάκου, εδώ έχουμε εμείς αιτιάσεις μας για να σταματήσει το έργο. Εγώ που με εισηγείτε του στέλνω, ποιοι είναι οι αρμόδιοι, τα υπουργεία, τάδε και τάδε. Μπορείτε να μου στείλετε ένα φάκελο για τις αιτιάσεις των ανθρώπων αυτών? Ναι. Και τι λέτε, έγινε? Δεν το στείλαν. Δεν το στείλαν. Έδωσε πέντε μέρες ο εφέτης ανακριτής, πέντε μέρες διορία. Καλά, είμαστε στην δεύτερη. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν είχε. Άλλο το ένα, είχε, Κώστα, άλλο δεν το είχε. Το ναι, ζήτησε όμως ξαφνικά. Δεν το είχε γιατί δεν ήξερε ότι θα χρειαστεί. Αλλά από ό,τι διαβάζω χθες, το ζήτησε χθες ο εφέτης ανακριτής και έδωσε πέντε μέρες διορία για να παραδοθεί ο φάκελος. Καθίστε, ρε παιδιά, όμως τώρα στα σοβαρά. Αυτά τα πράγματα, γιατί μιλάμε για σοβαρά έργα, για πολλά λεφτά, για πολλοί κόσμο που εργάζεται κιόλας. Εγώ δεν το πάω και από την πλευρά των εργαζομένων στο flyover. Δηλαδή δεν είναι. Ξεκινάμε κάτι. Αν εγώ τα έχω όλα έτοιμα, δεν βγαίνω το επόμενο λεπτό και λέω, ορίστε ρε παιδιά, να θα τα βγει όλα. Κάποιος, θα κάνει ένσταση και θα πει κάποιος κάτι πονηρό, ναι, σημαίνει εδώ, τα έχει όλα έτοιμα. Τα χαρτιά. Ένσταση, τα έχει όλα έτοιμα. Αυτό. Έλα, γιατί είναι έτοιμα. Αφήστε το έργο. Αυτό μπορεί όλο να βγει να το πει ο καθένας κοστί, αλλά δεν θα σταματούσε το έργο. Θα συνεχίσει το έργο. Δημόσιο, επειδή. Εδώ πέρα και το δημόσιο, α πούμε, γράφει ένας φίλος. Μόνο αυτό κοστά. Από την άλλη πλευρά, μόνο αυτό, εγώ αυτό να πω. Αν ήσουν εσύ, λέει, εργολάβος, υπέγραφες μία σύμβαση. Σμαράγδα για σένα το λέει. Ναι, για μένα γιατί. Προσλάβανες κόσμο. Ξεκινούσες το έργο. Και ένα τυχαίο σταματούσε τη δουλειά. Δεν θα πετούσες αποζημίωση? Εννοείται. Γιατί? Γιατί το δημόσιο είχε δικαίωμα να καταθέσει πλήρη φάκελο σωστέ, αυτό που είπαμε. Προφανώς ναι, το ζήτησε ανακρίτρια τώρα, αλλά τι γίνεται. Το δημόσιο είχε δικαίωμα να καταθέσει πλήρη φάκελο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον περασμένο Δεκέμβριο. Και δεν κατέθεσε. Ώστε να, ναι, μπράβο, το ελληνικό ώστε δημόσιο να αποφύγει την αναστολή εργασιών. Για λόγους όμως ανεξήγητους. Επίσης, από την πλευρά του Υφυπουργός Υποδομών δήλωσε ότι υπεύθυνο για το έργο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άκου τώρα. Και όπως βλέπετε αυτά τα λεφτά, όταν μιλάμε γιατί μας νοιάζει για τις αποζημιώσεις, γιατί το δημόσιο είμαστε εμείς. Ναι.
Εμείς θα τα πληρώσουμε αυτά. Πάντα, πάντα. Και τα σπασίδια εμείς τα πληρώνουμε, αλλά δεν σας ακούω να, να σας τόνισε. Καλά, και αυτά. Καταρχάς, άστο, άλλο θέμα, μιλάμε για το flyover. Δημόσιο, και αυτά για πληρωμές στο δημόσιο μιλάμε. Και αυτά σπασίδια είναι σε δρόμο όμως. ναι. Και πρόσεξε τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Εκτός ότι θα τα πληρώσουμε όλα αυτά, δεν έχουμε και έργα. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Και γιατί να έχουμε, αφού δεν τα θέλουμε, ρε Σμαράγδα. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε, αν δεν συμφωνούμε. Ποιο δεν τα θέλει, ρε παιδιά, σοβαρά. Αυτοί που δεν τα θέλουν, ρε Σμαράγδα. Αυτοί που δεν τα θέλουν, κάπου πατήσατε. Ξέρετε τι μίζες, τι, δηλαδή θα σοβαρευτούμε να γίνουμε κράτος επιτέλους. Α, έχω μια καλή είδηση ότι γινόμαστε σιγά σιγά κράτος. Δεν ξέρω ποιο έδωσε εντολή σε ποιον να στείλει το φάκελο και δεν εστάλει. Λοιπόν, α, πρόσεξε, θα υπάρχει, πώς το λένε, ανθρώπινο λάθος. Η καλή είδηση της ημέρας. Σας βάρκησε Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πάμε, ρε Κώστα. Ότι σιγά σιγά γινόμαστε κράτος. Ναι. Θα φέρνω που και που τέτοιες ειδήσεις. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα σταμάτησε η αστυνομική βίας στις 4 Απριλίου. Βλέπω μία μηχανή, μία μοτοσυκλέτα. Μάλιστα. Τη οποία ο οδηγός είχε βγάλει το σιλανσιέ. Έχω κι εγώ μία τέτοια. Χθες πήγα να βάλω, για να καταλάβετε, μετά από αυτό. Χθες κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη για να βάλω σιλανσιέ. Ναι. Διότι ο οδηγός αυτός που σταμάτησε το μηχανάκι του κάνει 33 χιλιάρικα. Αυτό το μηχανάκι που το έχει. Συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο, ναι. Κάνει 33 χιλιάρικα. Πόσο το πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι ότι το μηχανάκι πήγε για διάλυση. Τι λες καλά. Για ναι. Αυτά, αυτές είναι οι ειδήσεις. Κατάλαβες. Το μηχανάκι που έκανε φασαρία, ο οδηγός έφαγε 10 μήνες φυλακή με αναστολή και η μοτοσυκλέτα κακώς. Μέχρι στιγμής πάει για διάλυση, πάει για δίμευση, συγγνώμη. Mm. Κακώς πάει για δίμευση, για μένα θα έπρεπε να πάει για διάλυση. Να μην την πάρει κανένας άλλος, ας πούμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Όπως η Λανσιέ καταλαβαίνει. Όπως γίνεται στα προηγούμενα, ησυχία, ναι, στα προηγούμενα κράτη. Κάνεις φίλε φασαρία και κάνεις το μάγκα, οι μαγκές επειδή πληρώνονται. Τώρα να μείνεις, χάσεις 33 χιλιάρικα, θα πληρώσεις και τα δικαστήρια και 10 μήνες θα είσαι προσεκτικός με αναστολή. Διότι ήθελες να κάνεις το μάγκα. Μπράβο. Κατάλαβες. Θα συμφωνήσω και πού θα φέρνω τέτοια, να ξέρεις. 100%. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι που το σταμάτησαν και έκαναν αυτό το πράγμα, πως όλοι και όλοι οι αστυνομικοί μας να πληρώνονται σιγά σιγά λίγο καλύτερα και να αποφεύγονται και γεγονότα σαν το χθεσινό, να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι δηλαδή να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές για να έχουν το μεροκάματό τους, γιατί το μεροκάματό είναι του τρόμου ούτως ή άλλως για πολλούς από τους αστυνομικούς μας. Και να μην δίνεται δικαίωμα στον Έλληνα πολίτη να λέει ότι αποτύχει ζούμε, έτσι. Ναι, όπως και αστυνομικοί. Ακριβώς. Πολλές φορές. Να πούμε στα της ημέρας ότι σαν σήμερα το 37, το 1937, θα πω μόνο 2-3 έτσι γοσιπάκια. Το 37 κάνει τον τεπούτο του στο κινηματογράφο Daffy Duck. Το 1961, σαν σήμερα, ο Μάνος Χατζηδάκης βαβεύεται με Όσκαρ για την ταινία του, για τα τραγούδια του, για τα παιδιά του Πειραιά, που έγραψε την ταινία για την μουσική για την ταινία του Ζήλτα Σεν. Όσκαρ τραγουδιού, τα παιδιά. Μπράβο. Σμαράγδα. Και σαν σήμερα το, οι Rolling Stones το 67 δίνουν συναυλία στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία έχει άδοξο τέλος με πέτρες και ναι, και λοιπά και τα λοιπά. Να πούμε τι ότι σήμερα, είναι, χαμός έγινε, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αιμορροφιλίας και Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Πάλης. Δεν το ήξερα. Σε ανάμνηση της σφαγής των άκληρων χωρικών στη Βία Καμπεσίνα της Βραζιλίας 17 Απριλίου του 1996. Για την αιμορροφιλία τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει καθώς η Ελλάδα φέτος παρουσίασε αύξηση στα καταγεγραμμένα, πώς το λένε, στατιστικά, εν πάση περιπτώσει, στα νούμερα. Τα νούμερα είναι άνθρωποι βέβαια. Αλλά είχαμε μια αύξηση, σημαίνει ότι δεν προσέχουμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν προσέξαμε. Περί τους χίλιους λέει. Αλλά γιατρεύεται, παιδιά, η αιμορροφιλία. Γιατρεύεται, δεν νοσείς. Όχι, γιατρεύεται, λέει, θεραπεύεται μέσω της αντικατάστασης του αντιαιμορροφιλικού παράγοντα που λείπει από το αίμα. Μπόρεσε να γιατρευτεί, μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, δεν το ήξερα. Τέλος πάντων, είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Από εκεί βγαίνουν και οι γαλαζοαίματοι. Δεν είναι καλός όρος ο γαλαζοαίματος, ναι. Ξέρεις. Μπορεί, ήταν επειδή συγγενείς με συγγενείς. Και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην τα πιάνουμε αυτά. Η συχνότητα είναι ένας πάσχοντας ανά 10.000 γεννήσεις. 2016 στην Ελλάδα, είσαι κοντά, Σμαράγδα, πολύ κοντά. Μάλιστα. Μάκης, καλημέρα. Η καλλιέργεια, διακίνηση, πώληση και το μαγείρεμα μπάμιας θα έπρεπε να διώκεται ποινικά. Αδερφός μας. Αδερφός μας. Να δώσουν μπάμια στην μπάγκερ. Αδερφός σας. Ναι, ναι. Ποια μπάμια τώρα. Ο Μάκης επίσης, ο ίδιος Μάκης, λέει: μνημειώδες έργο άφησε παρακαταθήκη ο Ζαγοράκης στην Ευρωβουλή. Δίδαξε για 10 χρόνια την αξία της σιωπής. Πρώτος ο Καραμαλής, φίλε Μάκη, έχω να πω, από εκεί διδάχτηκε. Όχι στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή έχει δίκιο. Ήταν ο πρώτος διδάξας. Ναι, δεν λέει για την Ευρωβουλή, λέει δίδαξε για 10 χρόνια την αξία της σιωπής. Είπε, Ευρωβουλή. Α. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Αντώνη που είναι πάντα αισιόδοξος και χαρούμενος.
Καλημέρα στο Μάκη που έχει και αυτό στη χαρά του. Καλή εκπομπή. Bye bye Barcelona. Από τον Μαδριλένο Κιλιάν. Ο Μπαπέ που κάνει την τελευταία του θητεία με Παρί. Ναι, κάνει το τελευταίο tour. Το τελευταίο tour. Έτσι λένε όλοι. Και πρόπερσι το λέγανε και πέρυσι και το 20 και το 19. Ναι, ισχύει και αυτό. Τι έκαμε, το κάθε χρόνο να σώμα θα πάει ισχύει. Ο Μπαπέ. Σωστό. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, και μας έχει ένα ποστάρισμα το οποίο δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά λέει η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει εφαρμογή στο τηλέφωνο για απεργίες, λέει, απεργία.gr. Τι θα πει αυτό? Ότι είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έχουμε εφαρμογή για να ενημερώνουμε ότι έχουμε απεργία. Το απεργία.gr. Υπάρχει αυτό. Και άσε γίνεται καμιά απεργία, καθαρίσουμε καμιά αυλή. Εκείνο που υπάρχει σίγουρα, παιδιά. Αγωνιστούμε στις αυλές μας. Είναι ότι τα λεφτά, όσα λεφτά και να έχει κανείς, δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Όσα λεφτά και αν έχει. Με την υγεία και τη φύση. Αδέρφια υπάρχει, ναι, το βλέπω. Ντουμπάι, Είδατε τι έγινε στο Ντουμπάι. Και στο Ντουμπάι και στο Ομάν. Και στο Ομάν. Και στο Ομάν. Δεν πάει να έχει πετρέλαια, δεν πάει να φτιάχνει τεχνητά, δεν πάει να κάνει Κίνα, δεν πάει να κάνει τα άλλα. Η φύση και η υγεία. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη στο Ντουμπάι και στο Ομάν. Πραγματικά δηλαδή η μανία τη φύση στα νερά. Τώρα επειδή έτυχε, παιδί μου, ο αδερφός ο Θανάσης με πήγε και τα είδα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό, ναι, είναι συγκλονιστικό. Έπαθα μεγάλη πλάκα δηλαδή με τη μανία της φύσης και εκεί πέρα οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, είναι άμαθοι. Θα μου πεις, είναι άμαθοι. Πού είναι μαθημένοι. Καλά, ναι, άλλο αυτό. Εντάξει, okay. Είμαστε εδώ εμείς για τον Ντάνιελ, ας πούμε, με τη μανία της φύσης δεν μπορείς να βάλεις. Έχει κάτι reality που δείχνουν το πώς ζουν οι άνθρωποι στο Ντουμπάι. Και είναι να κρεμάς το σαγόνι σου από το. Περιμένεις, λες, όλοι αυτοί να διαφερθούν, ας πούμε, για τον κόσμο. Άστο. Για τη Γάζα. Άστο. Για την ανέχεια, ξέρω εγώ. Άστο. Είναι πραγματικά σε γυάλινο κόσμο οι άνθρωποι. Όχι έτσι. Όλοι. Συγκλονιστικό. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Καλά, αυτοί που τα χειρίζονται είναι άλλο καπέλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλή εκπομπή. Μαράγδα, χθες ο Σωκράτης Φάμελος έκανε, λέει, μια συγκεκριμένη καταγγελία για το flyover. Με σχετικό επίσημο έγγραφο. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Με σχετικές φωτογραφίες. Τραγικό με το θάνατο του αστυνομικού. Αυτές τις μέρες έχουν χαθεί πάνω από 10 άνθρωποι από ελλείψεις κανόνων ασφαλείας. Αφού κατέβηκε, λέει, υποψήφιος αυτιάς, εγώ έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παναγιωτίδη όσον αφορά τον Μπελέρη. Προφανώς μιλά για παλαιότερη ιστορία. Καλή συνέχεια, Κώστας από Μπρέσια Ιταλίας. Αν δεν μας λέτε και εμάς, να ξέρουμε και εμείς, παιδιά. Τα ξέρετε εσείς μόνοι σας. Και ιστερόγραφο λέει, κύριε Παναγιωτήτη, ρίξτε μια ματιά σε καταγγελία σε έγγραφο του Family. Λέει, περιμένω το σχόλιο σας. Το δικό σου θέλει. Θα το δω. Ναι, δεν μας τα λέτε και εμάς, γιατί και εγώ δεν ξέρω. Πείτε και εμάς, παιδιά, τι ξέρετε, ας πούμε, για τον Μπελέρη. Εμείς να ζούμε στο σκοτάδι, να τα ξέρετε μόνο ο Κώστας, την Πρέσια, ο Παναγιωτήδης και εμείς να μην ξέρουμε τίποτα. Μου δώσε ένα τύπο, Άρη, να μην λέω ψέματα λίγο πριν. Ναι. Δεν μπορούσε. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα εντάξει, είναι. Το θέμα είναι βαθύτερο τώρα. Να ζούμε στο σκοτάδι. Θα σας ενημερώσω. Εγώ θεωρώ ότι η κίνηση αυτή είναι λάθος. Δηλαδή, τι θα γυρίσει που δεν είναι για μένα, δεν είναι 100% σωστή, ρε παιδί μου. Πώς θα κριθεί αυτό? Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριο που θα αποδείξει ότι ήταν λάθος? Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριο που θα δείξει ότι ο Παναγιωτήδης ήταν λάθος? Κοίτα, πολιτικά θα δικαιωθείς εσύ. Γιατί θα υπάρξει σίγουρα γραμμή και κομματική. Ναι. Και επειδή ξέρεις πώς ήταν αυτά τα πράγματα, ο κομματικός. Δεν μου αρέσει στρατός. Ο κομματικός μηχανισμός στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο μπορεί να λέμε και εμείς. Μπορεί να λέμε ότι ο Τάδε, ας πούμε, η υποψηφιότητα του είναι πονηρή. Εγώ μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία που γνωρίζω καλύτερα. Άλλα κόμματα δεν τα γνωρίζω. Εγώ δεν γνωρίζω κανένα κόμμα. Καλά, εγώ γνωρίζω. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Και έχει τύχει να κάνω και σε 2-3 κόμματα, εν πάση περιπτώσει, προεκλογικές συγκεντρώσεις. Για πες λίγο. Οι μηχανισμοί των κομμάτων, ειδικά των κομμάτων εξουσίας, είναι πολύ ισχυροί. Όταν λοιπόν δίνεται γραμμή για μια υποψηφιότητα η οποία χαρακτηρίζεται και εθνική, εγώ λέω ότι είναι προφανές το αποτέλεσμα ότι η Φρέντι Μπελέρης θα εκλεγεί. Άρα, στο ερώτημά σου, αν θεωρείς ότι είναι επιτυχημένη, εκ των πραγμάτων εγώ σου λέω ότι είναι επιτυχημένη. Εκτιμώ ότι είναι λάθος η επιλογή αυτή. Είναι λαθασμένη επιλογή. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Προσπαθώ να καταλάβω τον Παναγιωτήδη τόση ώρα αυτό που λέει, αλλά δεν μπορώ να το πιάσω πραγματικά. Είναι λαθασμένη. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα είναι πολύ. Λίγο. Άμα πάρει. Είναι ευαίσθητα εθνικά για να τα λέμε στο ραδιόφωνο, πιστεύω. Άλλο λέω δηλαδή. Ναι. Άμα πάρει την παιδί μου 100.000 ψήφους. 250. Πρώτο βγει. Θα έχει δοθεί γραμμή. Ωραία. Πώς θα πούμε εμείς ότι ήταν λάθος? Συγχαρητήρια, δόθηκε γραμμή. Όχι, το λάθος που είναι. Πώς θα γίνει να συνοηθούμε σήμερα? Μα ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, ρε Σκώστα. Όταν είσαι γιατί άμα δεν τον ενημερώνεις. Όταν είσαι κομματικός. Όταν το ξέρεις εσύ και δεν τον ενημερώνεις. Εγώ δεν το ξέρω. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα, ρε Κώστα.
Πέστα μας. Πέστα μας, ρε Άρη, να ξέρουμε κι εμείς. Κώστα, να σου πω κάτι. Μπορεί, μπορεί να ψάξει ο καθένας το αρχείο. Ναι. Το αρχείο του ή να ψάξει εφημερίδες. Εντάξει, okay. Μπορεί να δει ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Βήμα κάποτε. Εντάξει, να κοιτάξει για κάτι, πώς το λέγανε να δεις. Αυτά δηλαδή που τα λέμε όμως εμείς, Άρη, για να κάνω και εγώ λίγο το δικηγόρο. Τέλος πάντων. Δεν δε τα ξέρει. Ναι, σας λέω όμως από την αρχή, ρε παιδιά. Ναι, δεν τα ξέρει το κόμμα. Προφανώς τα ξέρουν, ρε εσύ. Άρα... Αλλά υπάρχουν άλλα ζητήματα μπροστά. Ούτε σημαίνει στη χυμάρα, ούτε εγώ. Επειδή εγώ μίλησα λοιπόν με ανθρώπους που είναι εκεί πέρα και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια παρουσία. Δεν να το αποφύγω αυτή... συνέχεια. Στη χυμάρα αυτή τον έβγαλαν και δήμαρχο. Προσπαθώ να το αποφύγω αυτό το θέμα λοιπόν. Μες. Είναι εντάξει, ωραία. Θα βοηθήσω εγώ πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θα πάω να σας πω ότι η Φιμπράν είναι μαζί μας, στηρίζει την εκπομπή. Στο www.fibran.gr όλη γκάμα προϊόντων με ναυαρχίδες στην εξηλασμένη πολυστερίνη XPS και τον Πετροβάμβακα Φιμπραγκαίο. Μας δίνουν την θωράκιση στο ακίνητό μας, ενεργειακή θωράκιση, ώστε να γλιτώσουμε σε λογαριασμούς σε σπατάλη. Ενεργειακή. Και στο 800-11-90.000 η γραμμή δωρεάν τεχνικής υποστήριξης. Άρης Παναγιωτήδης, Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Με αφορμή το Σταυρό που σχηματίστηκε, όπως είπε ο κ. Κασελάκης, μετά τη βάφτισή του στην Κολυβήθρα, το λάδι. Ο Άγιος Τσαλίκης είναι αυτός, μου γράφει ένας άλλος φίλος που προέβλεψε το ότι θα ξεμαρμαρώσει ο βασιλιάς, ο μαρμαρωμένος. Θα πάρουμε την πόλη. Έτσι μου γράφει ένας φίλος. Αλλά το κορυφαίο μήνυμα. Εγώ όταν βαφτίστηκα, λέει, σχηματίστηκε στην Κολυβήθρα ένα σφυροδρέπανο. Καλός ή ονός, είπε ο κομισάριος του κόμματος. Θα γίνεις μεγάλος αρχηγός της Επανάστασης. Ωραίος. Όμως τελικά έγινε ένας απλός πασόκος δημόσιος υπάλληλος.
Δεν είναι και άσχημα να είσαι δημόσιο υπάλληλο στην Ελλάδα. Έλα. Δουλεύει σήμερα. Αν ήσουν άλλο. Κάτσε, παιδί μου. Αυτό ήταν έτσι σε μια εποχή που οι δημόσιοι υπάλληλοι όταν γινόταν απεργία. Ήταν από την προηγούμενη και την επόμενη απεργούσαν. Τώρα σήμερα όλοι θα είναι στι δουλειέ του. Τι απεργία είναι αυτή. Γεσέα είναι, δεν είναι. Γεσέα. Αντεδί δεν προκύπτει. Στι αντεδί δεν είναι. Έχουν ακρίβεια. Μόνο η Γεσέα είναι. Δηλαδή, η κακόμοιρη όποτε κάνει η αντεδί. Αγοράζουν φθηνά τη βενζίνη. Σου λέω. Μόνο η κακόμοιρη η Γεσέα. Ρωτάω εγώ τώρα. Με τη βενζίνη τι γίνεται τώρα το μεταξύ. 1,95 σήμερα. 1,95 παιδιά. Yeah. Τι γίνεται με τις τιμές της βενζίνης. Εδώ ανέβηκε η σοκολάτα. Το τραγούδι αυτό που έβαλα. Τα πάμε αυτά. Η σοκολάτα. Flavored chocolate. Είναι γιατί ξαφνικά είδα τις σοκολάτες χωρίς να υπάρχει. Του χρόνου θα γίνει η ζημιά. Του χρόνου θα γίνει του χρόνου θα γίνει η ζημιά. Τα είπαμε. Σαν τις ελιές. Παιδιά. Ένα πράγμα. Ανεβάσαμε με το. Και σε έλεγα σήμερα. Μην τα λες αυτά, θα ανεβάσουν τις τιμές. Δεν τα είπαμε. Μην τα λες αυτά. Άιντε, Σμαράγδα, τα έλεγε. Έρχει ξηροκαρπία, λέει, τι έλεγε μου πέρυσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ χθες και βλέπω πρώτη μούρη σοκολάτες. Πρώτη μούρη, πρώτη φορά μου συμβεί αυτό, έτσι. Σε προσφορά. Και λέω τι έγινε, παιδιά. Τσιμπήσαν όλα. Συνήθως ξέρεις, βλέπεις προσφορά τα μακαρόνια, ξέρω εγώ, ζάχαρη κτλ. Ναι. Σοκολάτες σε προσφορά. Εγώ πάντως στην απορία εξακολουθώ να τη διατυπώνω. Γιατί δεν απεργεί η ΑΔΔ. Γιατί είναι τη ΓΕΣΕΕ. Για τον πότε είναι τη ΑΔΔ. Τη ΑΔΔ κάνουν τα δικά τους. Αλλά η ΓΕΣΕΕ πάντα τρέχει. Πότε έκαναν τη ΑΔΔ. Όταν κάνει η ΑΔΔ. Η ΑΔΔ γιατί δεν τρέχει όταν κάνει η ΓΕΣΕΕ είναι το ερώτημα για μένα. Και σου λέει τώρα να βοηθάμε εμείς να χτίζουν αυτοί καριέρες. Μάλιστα. Χρήστος, καλημέρα παιδιά. Εμείς πάντως λέει εδώ στο μοναστήρι, με μικρό το μοναστήρι, όχι το μοναστήρι, στην Βόρεια Ήπειρο. Το μικρό μοναστήρι, ναι. Τον μεγάλο κανόνα λέει θα τον κάνουμε αύριο πρωί-πρωί με τη δροσούλα μας. Ωραία. Να μας πεις ποιο μοναστήρι είναι αυτό, Χρήστο. Μας αφήνεις. Καλημέρα, λέει ο Νιένιος. Αποκλείστηκε η Λαμία της Ισπανίας. Σήμερα θα αποκλειστεί και η Φυσιά της Αγγλίας. Μέσα στο Μόναχο, λέει, για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Η ιδέα του κυρίου Γκαγκάτση λέει για τέσσερις ομάδες στα play-off είναι πολύ καλή. Για ποια ομάδα μιλάμε, για την Μπάγκερ? Ναι. Χαίρομαι που υπάρχει συμμαχία Ολυμπιακού, ΠΑΟ και Παναθηναϊκού που συμφωνούν, λέει. Του χρόνου, λέει, αν μείνει ένας απ' έξω, λέει, εκεί θα πέσει το γέλιο. Ανεμολογικός ιστός τι είναι? Ανεμολογικός ιστός? Ναι. Αυτό που. Η ανεμογεννήτρια. Το ανεμοδούρι. Όχι, νομίζω αυτό που δείχνει τη διεύθυνση του ανέμου. Όχι, γιατί ο Τάσος, ο φύλακας μας από το βουνό, μας λέγεται Γκάριστο. Ναι. Τα ίδια λέει και εδώ. Μερικοί κάτοικοι αντιδρούν και σταμάτησαν, λέει, την έναρξη εργασιών για τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού σε δύο σημεία στην περιοχή. Ένσταση. Κατά τα άλλα, λέει, θέλουμε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Τάσος, φύλακας, εθελοντής, δασοπυροσβέστης. Δεν θέλουμε, είναι ρε, ο ανεμολογικός ιστός, δεν ξέρω. Κώστα, θέλουμε, ρε Κώστα. Δεν θέλουμε, ρε, θέλουμε. Παιδιά, απλά να γίνονται σωστά, ρε. Εδώ διάβαζε την απόφαση χθες του. Είναι δυνατόν ένα υπουργείο να μην δώσει ένα φάκελο του ΣΟΥΤΟΥ, ότι το flyover σταματάει από τους κατοίκους του Κωνσταντινοπολίτικα και τους φίλους και τους δρομείς του Σέιχ ΣΟΥ. Είναι τρεις φορές. Και μάλιστα, ακούστε λίγο. Πού σκάλωσε το ΣΟΥΤΟΥ? Στους φίλους και τους δρομείς του Σέιχ ΣΟΥ. Αυτό που θα εξετάσει μετά τη συμπλήρωση των φακέλων είναι αν εμποδίζεται η πρόσβασή τους στο Σέιχ ΣΟΥ. Ναι, όχι μόνο αυτό. Ναι, εγώ εντάξει, αυτό διαβάζω. Εντάξει, τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, όχι. Εγώ διαβάζω ότι εκεί που σκαλώνει είναι με τους προσφεύγοντες για το αν θα έχουν πρόσβαση στο Σέιχ ΣΟΥ. Δεν διαβάζω κάτι άλλο από το ρεπορτάζ. Αν βρίσκεις, εδώ είμαστε. Πάμε, ναι, θα σου επίσης, πω. Επίσης, μας μαλώνει ο Αλέξης γιατί λέει: φέραμε την ατζέντα του Έντι Ράμα για τον Μπελέρη στην εκπομπή σήμερα. Και ένας άλλος λέει εδώ πέρα, παρέσει αυτοί οι διάλογοι μηνυματικοί μου αρέσουν, γιατί ένας φίλος άλλος εδώ πέρα μας λέει ότι προφανώς, θα σου πω ακριβώς τι λέει για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει 100%. Μας λέει ότι είναι πετυχημένη η... Κάτσε μισό λόγο και λίγο. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης, το λάθος με την υποψηφιότητα του Μπελέρη είναι ότι έφυγε ένα κακό σπυρί από το κεφάλι του Ράμα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Το παίρνουμε εμείς αυτό. Ναι, αυτά λέει ο Ράμα, λέω, και μας μαλώνει γιατί τα φέρνουμε εδώ στην εκπομπή σαν ατζέντα του. Όσον αφορά το θέμα. Μας μαλώνει ο Σάκης όμως. Και ο Αλέξης. Ο Σάκης ας ψάξει να βρει λίγο το βήμα. Γιατί ναι, αλλά φέρνουμε εδώ πέρα το βήμα των. Ναι, φέρνουμε εδώ πέρα, λένε, μας μαλώνουν, γιατί φέραμε εδώ την ατζέντα του. Αυτά των εχθρών του Μπελέρη. Και όχι των φίλων. Αυτά που ας πούμε λέμε εμείς και ξέρω, το βήμα δεν είπαμε, υπονοήσαμε. Δεν υπονοήσαμε. Αυτό το πρωτοσέλιδο τότε είχε φίλους και εχθρούς, εσύ τον ήξερες τον κύριο. Έχουμε και ένα μήνυμα ενός ανθρώπου, ο οποίος μάλλον έχει αλβανική υπηκότητα, το όνομά του, εν πάση περιπτώσει δεν είναι ελληνικό. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ο οποίος μας λέει άλλες περιπτώσεις. Τα νέα, όχι το βήμα, τα νέα. Καλά, κοιτάξτε, παιδιά, η δικιά μας δουλειά είναι να ρίχνουμε φως σε όλες τις πτυχές. Τώρα, αν συμπίπτει εμείς δεν μένουμε η ατζέντα εκεί, του Ράμα, ναι, δεν η ατζέντα του Μητσοτάκη, φως, η ατζέντα του Κασελάκη. Δεν είπαμε κάτι για να ρίξουμε φως. Ναι, υπονοήσαμε. Αλλά, αυτό είναι το πρόβλημα του. Μπείτε να δείτε όμως, είπαμε. Ωραία. Ότι υπάρχουν. Κάποιον. Δεν έχουν όλοι το ίδιο πρόβλημα. Κάποιον.
πάντα κάποιοι έχουν θέμα, άλλοι δεν έχουν, σε όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, καλημέρα από Ουρανούπολη. Απαγορευτικό για το Άγιο Όρος, μας λέει ο Αναστάσιος. Αμάν, δεν το είδαμε πιο νωρίς το μήνυμά σου, αδερφέ μου, προ πιο νωρίς. Θα έχουμε αποφοράκια για Άγιο Όρος σήμερα. Ορίστε. Για σήμερα, λέμε. Ναι, τώρα. Καλημέρα από την Ουρανούπολη με αποφόρ και απαγορευτικό για το Άγιο Όρος. Όχι, ρε γάμο. Ήρθε μισή ώρα πριν, δεν το είδαμε. Τώρα θα μπορούσαμε να σταματήσουμε κάποιους ανθρώπους, γιατί τα πρώτα πλοιαράκια. Ήταν να ξεκινήσουν, πρέπει να έχουν ξεκινήσει ήδη. Αλλά πώς να ξεκινήσουν αφού έχει απαγορευτικό. Μπας περιπτώσει. Παιδιά, να δώσουμε και τα. Να λέμε και τα καλά. Για πες. Είχαμε μια ταυτόχρονη μεταμόσχευση ύπατος και νεφρού. 16 ώρες κράτησε. Και το θεωρούν οι επιστήμονες επίτευγμα αυτό. Τα εύσημά μας και από ό,τι βλέπω είναι απευθείας στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει. Mm-hmm. Ψάχνω να τον γκουγκλάρω. Αλλά μάλλον επειδή και εμείς είχαμε απεργία χθες, δεν έχει πάρα πολλά άρθρα. Θα επανέλθω. Γιατί έγινε και είναι, θεωρείται επιστημονικό επίτευγμα αυτό που συνέβη. 16 ώρες χειρουργείο, Φανταστείτε τι συνέβη. Λοιπόν, και φυσικά πέτυχε, γι' αυτό το λέμε κιόλας. Ο Κωνσταντίνος έχει αραδιάσει εδώ ένα σωρό χαρτιά. Το. Για τον Φάμελο και για την υπόθεση αυτή που συζητάμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, Αναστάση, καλημέρα από την Ουρανούπολη με Μποφόρ. Α, αυτό διάβασες. Ναι. Τα Μποφόρ. Καλημέρα σας από τον Χρήστο, το φίλο μας τον Παναθηναϊκό, με μια υπέροχη ανατολή. Ο Άρης μάλλον θα εννοεί την υπόθεση Μαβί. Ναι, Μαβί. Ή Μαβί. Που έχει σχέση... Μαβί, κάπως έτσι. Μαβί στα τουρκικά σημαίνει το μπλε. Mm-hmm. Σοβαρά. Ναι. Δεν το ξέρω. Είναι τα μάτια συνήθως λένε. Έχει ωραία μαυιά. Το λένε ο κόσμος σας το δίνει, παιδί μου. Δεν μπορούμε να ψάξουμε πλέον. Δεν είμαστε το 30 που κάπου ποιος έλεγε. Που έχει σχέση λέει, με τη Βόρεια Ήπειρο που 30 περίπου χρόνια. Μας ψάχνουν οι διάφοροι. Μας έχουν ψάξει διάφοροι. Πανηγυρίζουν στη Βόρεια Ήπειρο. Δεν το βλέπω. Εγώ το βλέπω. Ότι πανηγυρίζουν με την τοποθέτηση του Φρέντι Μπελέρη στο Ευρωψηφοδέλτιο. Εντάξει. Μπορείτε να κάνετε ρεπορτάζ που κάνετε και στην περιοχή. Δείτε ότι πανηγυρίζουν. Αυτό, βλέπω εδώ βίντεο, διάφορα κτλ. Ναι. Και νομίζω ότι πανηγυρίζουν. Δεν έχω λόγο να μην πανηγυρίσουν. Αυτοί που τον ψήφισαν τουλάχιστον. Μπράβο, ρε, τώρα οι Αλβανοί. Τώρα τα λέω σωστά. Οι Αλβανοί μπορεί να έχουν τις στάσεις τους. Διότι... Καλά, δεν είμαστε και προβοκάτορες τώρα. Δεν είπα ότι είστε προβοκάτορες. Εγώ λέω ότι οι Αλβανοί στεναχωριούνται. Και βλέπουν λάθος. Εννοείται. Οι Έλληνες της περιοχής χάρηκαν από ό,τι βλέπω στα βίντεο και τις τοποθετήσεις τους. Ή τουλάχιστον όσοι τον ψήφισαν. Ήταν πολύ καλή αυτή η. Ναι, όσοι τον ψήφισαν. Αλλά το ελληνικό στοιχείο που τον ψήφισε χαίρεται. Και εγώ χαίρομαι και εγώ μαζί τους. Που και είναι, καλά έκανε και δεν υπήρχε. Που είναι στην περιοχή. Γιατί τα... Άλλο λέω ρε παιδιά, υπήρχε αντιπαλωδέως τότε που ψήφισαν τον Μπελέρη. Δηλαδή, υπήρχε ο εκλεκτός του Ράμα. Όχι. Άλλος Έλληνας, δε Κώστα, όχι Αλβανός. Έλληνας υποψήφιος υπήρχε. Θυμάμαι ότι υπήρχε ο εκλεκτός του Έντι Ράμα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και ο Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος προφανώς είναι ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή. Ανεμολογικός ιστός μετρά το αιωλικό δυναμικό της περιοχής. Δηλαδή. Ορίστε. Δηλαδή. Να πούμε πάντως επειδή. Αν είναι κατάλληλο για να στήσουμε αιωλικό πάρκο. Άρα για ανεμογεννήτριες πρόκειται. Βέβαια. Ωραίο. Είναι το πρώτο βήμα για ανεμογεννήτρια. Απέ. Μπράβο. Οκ. Εντάξει, οκ. Okay. Για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα πάντως, μπορεί να ψάξει και στην Wikipedia έτσι, για να μην μας λέει ότι. Ναι, εγώ βλέπω εδώ ότι. Ποιοι τα λένε, μωρέ. Η Wikipedia. Όχι. Κι άλλοι. Εμάς τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει άμα μπορούν να μας τυπήσουν με κάτι κακό. Ως Ελλάδα. Καλά, δεν θα το είχαμε μάθει, ρε παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, γιατί σε αυτή την συγκεκριμένη. Δηλαδή, μην έχουμε πάλι κι άλλο σκάνδαλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε κατάσταση... καλή. Είχαμε την κυρία που κατεβαίνει ξανά την. Πες την, αχ, κοίτα τώρα, κόλλησα. Τη Σπυράκη. Σπυράκη απαλλάχθηκε, είπαμε. Εκεί η Καϊλή, από ό,τι φαίνεται. Είδες εσύ να καταδικαστεί σε κάτι. Δεν φαίνεται. Αλλά δεν το λέμε. Κοίτα, το θέμα του Μπελέρη είναι σύνθετο. Γιατί το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, ή πέρυσι, ένας πρώην υπουργός δικαιοσύνης Αλβανίας, του όνομα του το οποίο μου διαφεύγει τη στιγμή, έψεξε πολύ άσχημα τον Έντι Ράμα, κάνοντας λόγο για φιάσκο και παρέμβαση σε ελεύθερες εκλογές. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι αν είναι καλός ή κακός κάποιος. Και τι αμφιβάλλουμε εμείς γι' αυτό. Προφανώς και δεν αμφιβάλλουμε. Γιατί όταν πρώην υπουργός Αλβανίας λέει στον πρωθυπουργό της χώρας ότι αδερφέ, μάλλον κάτι παίζει εδώ πέρα λάθος που το κάνεις, δεν θα πούμε εμείς να πούμε ότι το κάνεις σωστά, είναι δυνατόν. Όλοι έχουμε φίλους Αλβανούς και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Αλβανία. Σε πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Πότε θα το δούμε. Θα το δούμε. Τι, σε εκλογές δεν θα το δούμε. Σε εκλογές δεν θα το δούμε. Καλά, θα βγει ο Μπελέρη τώρα με τα τσαρούχια, δεν είναι αυτό το θέμα. Και εμείς θα λέμε. Συγχαρητήρια. Ότι ήταν λάθος.
Συγχαρητήρια. Όλα σωστά. Αφού ψηφίζει ο κόσμος, τα 41% λέμε, εκλογές λέμε. Εντάξει, το ότι ψηφίζουμε βέβαια μετά δεν λέμε όμως γιατί έχει αφωνία ή γιατί μιλάει πολύ. Έτσι είναι, αφού ψηφίζουμε, αν έχει, αξίζει. Πάντως, όχι ρε φίλε. Επειδή δεν ολοκλήρωσα το... Τα λέμε. Μια χαρά τα λέμε. Αν έχει αφωνία. Έτσι, πάμε. Επειδή δεν ολοκλήρωσα το μήνυμα του Χρήστου. Ναι. Και είναι παραπονιάρης, τα λέει. Αμα... ναι, ο φίλος μας ο Παναθηναϊκός είναι πολύ παραπονιάρης. Κώστα, λέει, εσείς δημοσιογράφοι, λέει, έχετε 100% συμμετοχή ή κάνετε κάποια αναγκαστικά. Αναγκαστικά έχετε... κάνουμε κάποιοι. Κάποιοι κάνουν. Εγώ κάνω αναγκαστικά γιατί κάνουν οι συνάδελφοι και δεν είναι unfair χτύπημα. Να έρθω να ενημερώνω. Απεργιακό ταμείο, όχι, δεν έχουμε. Απεργιακό ταμείο. Απεργιακό ταμείο δεν υπάρχει. Να κάνουμε ένα. Χρήστο. Γιατί δεν έχουμε. Ωραία, να κάνουμε μια ερώτηση. Τι είναι απεργιακό ταμείο. Κάνεις παιδιά και πληρώνεις. Στη Γερμανία έτσι συμβαίνει και γενικά σε προηγμένες χώρες. Τα άλλα που συμβαίνει στη Γερμανία δεν τα θέλετε. Σε προηγμένες χώρες, εσύ τα λες. Καλημέρα, καλή. Εγώ αυτά που λέω, ρε Σμαράγδα, κανένα δεν θέλεις. Τώρα το ταμείο καλό, ε. Απ' τα άλλα που έχουμε πει τόσα χρόνια που κάνουν οι άλλοι. Συγγνώμη, έρχεσαι να μιλήσεις σε μένα. Εγώ? Για συλλογικές βάσεις. Όχι, μωρέ, ποιες συλλογικές βάσεις. Δεν σε ρωτάνε τι χάσαμε για τις συλλογικές βάσεις. Για τα συνδικάτα, το πώς πρέπει να είναι οργανωμένα και το τι πάθαμε εμείς από κακούς συνδικαλισταράδες. Οι οποίοι ήταν το δεξί χέρι της κυβερνήσεων. Να προσέχατε, να προσέχατε. Να προσέχατε. Σας τα λέγαμε τότε. Εσύ που ζεις. Εγώ δεν σας τα έλεγα. Σας έλεγα μακριά. Εσύ δεν έκανες και κάτι όμως να έχουμε καλό συνδικαλισμό. Εγώ έκανα για μένα. Εσύ θες να αφανιστεί ο συνδικαλισμός, όχι να έχουμε καλό συνδικαλισμό. Εγώ πιστεύω στην αξιοκρατία. Ωραία, εγώ πιστεύω στα καλά συνδικάτα. Δεν πιστεύω δηλαδή άμα με μάπα εγώ εργαζόμενος να με σπρώχνει το συνδικάτο να με έχει σώνει και καλά εργοδότης, το τι είναι, καλό είναι αυτό. Μα εμείς εμείς αυτή τη χώρα τι κάνουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Παίρνουμε κάτι καλό. Για τους εργαζόμενους, το αποδομούμε για να μην το έχουμε. Γιατί είμαστε ραγιάδες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε ραγιάδες. Μπορεί να θέλουμε ο πιο άξιος να έχει την κατάλληλη θέση. Όχι, σώνει και καλά επειδή το σπρώχνει το σωματείο και το συνδικάτο. Αν είναι... έχει σωστά σωματεία, οι άξιοι θα πάνε μπροστά. Α, βέβαια, το είδαμε τόσα χρόνια. Με τα σωστά σωματεία. Μα είδες τι λες. Βέβαια, το είδαμε. Στις προηγμένες χώρες τα συνδικάτα λειτουργούν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι στις χώρες αυτές, οι οποίες εμείς έχουμε κάδρα στα σπίτια μας και θεωρούμε ότι είναι άχρηστοι Έλληνες, ναι. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν τα συνδικάτα είναι πάρα πολύ. Πώς γίνεται, γιατί μου ενημερώνουν τώρα πώς γίνεται από το Verdi, λέει, σου κρατάνε κάθε μήνα 1% του μισθού. Δέχεσαι, Σμαράγδα, να σου κρατάνε 1% του μισθού και άμα δεν γίνει απεργία θα. Το έχω το ζήσει χάνεις. Εγώ αυτό. Όχι, τώρα να το δεις. Δούλευα σε τεράστια επιχείρηση άλλο και τώρα, μου κρατούσαν υπέρ του σωματείου. Ναι, φυσικά. Ενώ, εγώ επειδή δεν θέλω να κάνω απεργία, δεν δέχομαι. Εδώ οπότε ήμασταν... θα έπρεπε να είναι το σύστημα. Ξέρω, η Σμαράγδα που θέλει να κάνει απεργίες. Να ρωτήσω κάτι. Ότι σου κρατούσαν λεφτά για το σωματείο σημαίνει ότι τις απεργίες εσύ πληρωνόσουν. Όχι. Καθόλου. Απλά και να έτρωνε κάτερον. Υπάρχουν κρατήσεις ανάλογα με το τι. Όχι, όχι, μόνο για τις απεργίες κρατάει το Verdi. Όχι, δεν έχουμε. Αυτό ποιο είναι, σε ποιο σωματείο είναι. Στο Verdi, Verdi, Verdi. Το γερμανικό, το Verdi, σου κρατάνε κάθε μήνα 1% από το μισθό. Γίνεται αυτό και στην Ελλάδα. Όχι, θα έπρεπε να γίνεται. Θα έπρεπε, λέω, να γίνεται. Τι να γίνεται στην Ελλάδα. Να σου κρατάνε 1%. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι ραγιάδες, να έχουμε τα τζάκια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια. Κατάλαβες. Ναι, να πηγαίνουμε μπρος προς τα πίσω. Ναι. Ό,τι δικαίωμα απέκτησαν εργαζόμενοι να το πάρουμε πάλι πίσω, να γίνουμε ένα υπέροχο τουριστικό φιλέτο, mm-hmm. να έρχονται να αγοράζουν νησιά, λιμάνια, ιστορίες κτλ. Ναι. Και εμείς να κάνουμε υπέροχο μπλομπέ μέλλον στα παιδιά μας, μπαρίστες, σερβιτόροι με εμπειρία ναι. κτλ. Αυτό είναι το όνειρο. Okay. Τελείωσε εδώ. Και δεν χρησιμοποιούμε και ξενικές εκφράσεις, λέμε υπεύθυνος εστίασης. Βεβαίως. Δεν είναι ιδέα του καγκάτσι, λέει ο Γιάννης, οι τέσσερις ομάδες. Είναι ανάγκη, λέει, του ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι ο Γιάννης. Βέβαια, γιατί τα φιλικά που δίνει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ είναι περισσότερα και του χρόνου θα γίνουν και άλλα με τις ομάδες που ανεβαίνουν. Α, πονηρό. Πονηρό. Τι. Λέει ότι δεν είναι ιδέα του, του ΠΑΟΚ, του καγκάτσι. Ναι. Κάτσε λίγο να το διαβάσω. Πώς το έλεγε, Γιάννης. Πού φτάσαμε στον καγκάτσι. Δεν λέγαμε για τις τέσσερις ομάδες. Ναι. Για τα play-off. Είπαμε εμείς σήμερα. Ναι, το λέγανε από τη Δευτέρα για μια κουβέντα σοβαρή, ας πούμε. Α, για το ποιοι θα παίζουν στα play-off. Από του χρόνου να είναι τέσσερις okay. στα play-off, όχι έξι. Να. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Γιατί οι βαθμολογίες μπορεί να έχουν έξι ομάδες. Λέει ότι το κάνουν οι ομάδες διότι του χρόνου ανεβαίνουν πιο πολλές. Δηλαδή φύλλα προσκύμενες σε κάποιες. Να μην τα λέω. Έχουμε φύλλα προσκύμενες. Τόσα χρόνια δεν έχουμε, δεν λέμε. Τώρα ξαφνικά δεν έχουμε. Τόσα χρόνια λέγαμε ότι έχουμε, ρε παιδιά. Μα δεν το παραδέχεται κανείς όμως επίσημα. Άρα και εμείς δεν το λέμε επειδή δεν το παραδέχονται. Λέω ότι ο καθένας όπως να είναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Και στο δικαστήριο πάει ο άλλος και λέει αθώος είμαι, κύριε Πρόεδρε. Όλοι αθώοι είναι. Όλοι αθώοι. Δεν το παραδέχονται. Δεν ασχοληθούμε εμείς με την υπόθεση. Ναι, όλοι αθώοι είναι. Ωραία εξήγηση, Γιάννη μου αρέσει εμένα. Εγώ δεν κατάλαβα. Γεια σου Παναγιώτη, σου λέει ρε παιδί μου. Σου το έχασα, παιδιά, συγγνώμη. Σου λέει ότι παίζουν κάποιες ομάδες φιλικά. Με κάποιες ομάδες. Ναι. Κάποιες από τις μεγάλες έχουν φύλλα προσκύμενες. Δορυφόρος δηλαδή. Ναι.
Ναι. Όπως λέμε στους διαδρόμους εδώ. Ναι. Για κάποιες ομάδες. Κατάλαβε και σου λέει του χρόνου ανεβαίνουν και άλλες που είναι φιλικές προς την ΑΕΚ. Ναι. Κολλητά σωματεία δηλαδή. Επικίνδυνο αυτό. Και λέει ότι γι' αυτό θέλει τέσσερις να είναι σφιχτά ο ΠΑΟΚ. Γιατί θα ανεβούν πολλές φιλινάδες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ τι δουλειά έχει. Ο ΠΑΟΚ λέει το προωθεί τέσσερις ομάδες. Επικίνδυνο είναι αυτό. Το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή το διάβασε ο φίλος. Τι λέει. Που φωτογράφησε τον Άρη. Τι λέει, ότι. Επικίνδυνο είναι αυτό που λέει. Ο Άρης θέλει τέσσερις. Όχι, φωτογράφησε τον Άρη, ναι, ότι έδωσε το παιχνίδι στην ΑΕΚ ξεκάθαρα. Το είδε. Εντάξει, ωραία, από φωτογραφίες τώρα εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ. Θεσσαλονίκη ζούμε, ρε παιδιά. Από φωτογραφίες δηλαδή, σας πήραξε φωτογραφίες. Ναι, ο πρωταθλητής. Έχουμε φωτογραφίσει την Ξάνθη που ήταν με τον ΠΑΟΚ, φωτογραφίσει με τη Λαμία που ήταν την ΑΕΚ, την Κυψιά που ήταν με τον Λέξιν. Ο πρωταθλητής, επαναλαμβάνω, είπε ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά, ο καθένας αυτό που θέλει. Ο ΠΑΟΚ πήγε στο ΚΑΣ, τελείωσε η μπουγάδα εκεί. Μούγκα όλη η Ελλάδα. Οι άλλοι πήγαν στο ΚΑΣ για όλα αυτά που του φωτογραφίζουν άραγε. Ξάνθη πήγε. Ξάνθη δεν είχε λεφτά. Δεν ήθελαν. Ο Σαββίδης όμως, όπως πλήρωσε και είναι και ο μόνος που πλήρωσε το ελληνικό κράτος, κάποιος πλήρωσε σε αυτό το κράτος χρέη, είχε τα λεφτά του, τα διέθεσε για να ξελασπώσει όλη αυτή τη λάσπη της Μαρούπα και των Αρκουδαίων. Οι άλλοι προφανώς θέλαν να το παίζουν μεγαλοπαράγοντες σε ομάδες, κάποιοι τους πίστευαν και όταν τους είπαν βάλτε το χέρι στην τσέπη για την ομάδα, είπαν ευχαριστούμε πολύ. Να τα λέμε. Τι ματσάκι έχει σήμερα να δούμε. Ματσάκια δεν τα λες. Σήμερα παίζει μεγάλη Ρεάλ όλα τα άλλα δεν είναι. Ρεάλ Μπάγκερ και. Ρεάλ Μπάγκερ. Τι λέω, City Μπάγκερ. City Μπάγκερ, ναι. Και Ρεάλ Τότεναμ. Τότεναμ. Τότεναμ, πώς ήρθε. Τι λέτε ρε παιδιά, τι πάθαμε. Μια μέρα παιδιά είχαμε. Το City είναι σίγουρο πάντως. Αυτό που είπε ο Κώστας. Ρε εσείς θα με τρελάνετε εντελώς. Το City είναι σίγουρο. Με τη Ρεάλ έχουμε θέματα. Δεν σας διορθώνω. Λοιπόν, μου έκανε τεράστια εντύπωση χθες. Το αποτέλεσμα που έφερε η Βίρτους. Είναι Μπάγερ Μονάχου, Άρσεναλ βρεχαμένα και Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν τα είπαμε ρε εσείς Μαράγα. Τα είπατε, τα ονόματα τα είπατε όλα. Μα προσπαθείς να μας διορθώσεις τώρα και δεν καταλαβαίνω κάτι. Τι έχουμε. Τι έχουμε, Μπάγερ Κοζάνη και. Μπάγερ Κοζάνη, Άρσεναλ. Και Σίτι Ρεάλ. Λοιπόν, από τις 9.30 θα στρωθούμε διότι έχει Μάλαγα Προμηθέα. Α, μπράβο. Αμέσως μετά Μπάγερν Μονάχου Άρσεναλ στις 10 και Μάντσεστερ Σίτι Ρεάλ στις 10 επίσης. Αν θέλει κανένας για το στοίχημα και Πόρτο Βιτόρια. Σιγά τώρα. Τεράστια νίκη χθες της Βίρτους μέσα στην Τουρκία, στην Εφές. Παιδιά, τεράστια. Πολύ άνετη νίκη όμως η Μακάμπη, παιδιά, χθες με την Πασκόνια. Ναι. Σε άδειο γήπεδο, για πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα νομίζω η Μακάμπη παίζει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι πώς γίνεται τα ματσαρίσματα. Καλά τα λες. Πολύ Κώστα. Καλά τα λες. Και τα ματσαρίσματα στην Ευρωλίγκα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου έκανε εντύπωση η περούκα του προπονητή της Βόνης. Δώσε μου ένα. Ο Σπανούλης είναι το ίδιο καραφλί και οι δύο. Ναι. Ο προπονητής της Βόνης όμως, παιδιά, φορούσε μια περούκα χθες. Περούκα ή περουκή είναι αυτά που βάζουν εδώ αυτό, πάνω. Αυτό που βάζουν εκεί, αλλά πρέπει να ήταν πολύ λουξ. Πολύ ακριβό. Πολύ ωραία λοιπόν. Φαινόταν γιατί? Σαν να είναι. Πώς είναι ο Τζον Τζον, η κούκλα. Ναι. Ακριβώς έτσι. John John. Να δω. Σε κοντό όμως. Δηλαδή, άμα ρίξει νερό. Δεν φτάνει στο δέρμα. Αν το ήταν μαλλί τόσο κοντό και τόσο πυκνό, τόσο μαύρο. Βέβαια είχε μια διαφορά χρωματική με το γύρω-γύρω. Τη... Σίγουρα δεν έκανε μεταφύλαξη. Ήταν περουκάκι. Όχι, περουκάκι στο ροξ. 100%. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Νέο άνθρωπο. Εντάξει, άστορε φίλε. Δηλαδή, μόνος... στο Σπανούλι, α πούμε, μια χαρά με την καραφλίτσα του αριζόταν. Μια χαρά. Καλά, Σπανούλι έχει και λόγου. Έξι παιδιά στο σπίτι δεν και λίγα. Και μια γυναίκα. Να καραφιάσει εννοώ ο άνθρωπο. Πολύ καλό. Πολύ καλό πολύ καλό το Περιστέρι. Πολύ καλό ο Μίτρου Λόγκ. Πολύ καλό ο Ράκλαντ. Πολύ καλό ο Λαβ. Γενικά η περιφέρεια του δούλεψε πάρα πολύ καλά. Το βράδυ το είδα έτσι λίγο πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Επίσης να πω ότι. Άρα πιστεύετε ότι με Σπανούλι η εθνική Ελλάδος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Τώρα. Θα δούμε να δούμε και ποιοι παίχτε θα αγωνιστούν. Με ποιου παίχτε θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος. Είναι επίσης. Ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Να πούμε ότι οι έχουν παραδυναμώσει οι άλλοι. Έτσι. Να πούμε ότι όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, επειδή έτσι κάναμε μια ανοίξη, αλλά δεν το ολοκληρώσαμε, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί απέναντι στη Μακάμπη και ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Κάτι που παραδέχθηκε ο κ. Μπαρτζόκας σε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κ. Μπαρτζόκας, ο οποίος. Έχει λίγα νεύρα το τελευταίο διάστημα και στην πλάκα που έκανε ακόμη και ο Παπαπέτρου με τον Σλούκα εκεί πήρε ένα μέρος. Ποιος αυτός. Ποιος αυτός. Κάνανε πλάκα μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνω ένταση στο παιχνίδι. Είχαμε κάτι άλλο. Ωραίο μάτσο όμως. Πολύ ωραίο. Στα παρασκηνιακά αθλητικά είχαμε και κάτι άλλο. Τι? Έχει γίνει μία πρόταση. Μάλιστα. Και πάμε στο παράθυρο μετά. Μπράβο. Να για καθιέρωση και χειρία. Έχει τη σημασία του. Θα μας απασχολήσει.
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων για το Παρίσι 2024 και με όλες αυτές τις απειλές από Ισλαμιστές κτλ. Μακάρι. Νομίζω ότι είναι διπλωματική κίνηση αυτή. Δεν ξέρω αν θα πιάσει. Μακάρι. Α, δούμε. Επιβεβαιώνεσαι, λέει Κώστα, λέει για αυτά που έλεγε για το Σπανούλι. Σαν προπονητή, ο Άρης λέει τότε σου έλεγε γιατί ρε Κώστα το κάνει. Αυτό είναι πολύ νωρί. Έλεγε έτσι, πείστε με διορθώσει. Δεν ξέρω, είναι νωρί γενικότερα ότι είναι νωρί. Ότι ο Σπανούλι, παιδιά, είναι έχει από τι σπάνιε περιπτώσει που παίχτη, α πούμε, κορυφαίο επίπεδου, γιατί ήταν, είναι μέσα στην κορυφαία δεκάδα των Ευρωπαίων παιχτών, μπορεί να γίνει και ανάλογο προπονητή. Ναι. Και το έβλεπα αυτό στον Βασίλη και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Θεωρώ ότι είναι νωρί όμω ακόμη ούτω ή άλλω. Για επίπεδο εθνική, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο παράθυρο σα πόρο όμω, κυρίε και κύριοι, τα λεπτά είναι 30 ψηλά. Ερχόμαστε. Από τους ελέγχους, λέει, βεβαιώθηκαν 17.744 παραβάσεις του ΚΟΚ, ακινητοποιήθηκαν το Θεό σας 598 οχήματα, κατασχέθηκαν και 3, προέκυψαν 2.907 προσαγωγές. Πού τους βάζουν όλους αυτούς, πείτε μου. Προσαγωγή. Πού τους βάζουν. Για λίγο, πας στο Μέγαρο, καμιά ώρα και φεύγεις μετά. Και 1046 λήψεις. Δηλαδή, άμα συλλαμβάνουμε για τον ΚΟΚ. Ναι. Σκεφτείτε, ας πούμε, που λέμε μετά ότι τους βγάζουμε έξω. Ας τους βάλουμε όλους. Κάτσε, ρε φίλε, να δάνε άλλος εκεί πια, ας πούμε, 7 μπύρες. Τι θες να τον αφήσουν έξω. Όχι, να. Αλλά αυτό λέω, δεν βοηθάμε και εμείς απολύτως. Δηλαδή, παιδιά, πότε δηλαδή να βοηθήσουμε, πώς να βοηθήσουμε. Να μην παραβαίνουμε, ξέρω εγώ, να μην είμαστε παραβατικοί. Δηλαδή, έλεγα. Με το πέρα να λέμε ευχές τώρα. Ευχές το λες εσύ αυτό. Δεν είναι ευχές. Τον κανόνα. Σε παρακαλώ. Τον μεγάλο κανόνα. Τον μεγάλο κανόνα. Να πω κάτι μόνο για το θέμα του Μπελέρη που βρίσκω τώρα εδώ και μου έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει. Διότι, ναι, έχει. Διότι αν κλεγεί ο Φρέντι Μπελέρη, ο Ράμα θα ρίξει μπροστά τον Τάβο. Το Β νομίζω είναι Βασίλη Τάβο.
είναι ο εκλεκτός του Εντιράμα. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι αν εκλεγεί ο Φρέντι Μπελέρη, αισθάνεται εκεί ο βορειοπυρωτικός ελληνισμός ότι έχει μια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε μάλλον ο συνδυασμός με τον οποίο κέρδισε ο Μπελέρη θα προκριθεί και θα είναι πάλι απέναντι στον συνδυασμό που θα κατεβάσει ο Ράμα. Ναι, ρε παιδιά, τώρα για να καταλάβατε τι είπα. Εγώ κατάλαβα. Επειδή θα αισθάνονται οι άνθρωποι ότι θα έχουν και μια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο για τα ζητήματά τους. Ωραία. Και θα έχουν βεβαίως μια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Ευρωκοινοβούλιο θα έχουν. Δεν είχαν οι άνθρωποι από την ελληνική κυβέρνηση. Όχι από την ελληνική κυβέρνηση. Από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Όχι, οι βορειοπυρώτες δεν είχαν. Γιατί δεν, γιατί δεν είχαν. Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν μιλούσαν για θέματα της μειονότητας ελληνικής. Άλλο να είναι κύριο παιδί μου. Άμα είναι έτσι να μην βγάζουμε ευρωβουλευτές από την Μακεδονία, τώρα... θα μιλήσω άλλο την από την Πάτρα. Μην τρελαθούμε κιόλα. Μα αυτό μας λύσει τώρα. Τι λέω τώρα, την περιμέναμε να δει να εκλεγεί ο Μπελέρης για να ακουστούν θέματα της ελληνικής μειονότητας στην Ευρωβουλή. Γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Ότι μέχρι τώρα δεν ακουγόταν. Δεν θα δώσει δηλαδή στον ελληνισμό εκεί φωνή ο Μπελέρης στην Ευρωβουλή. Παραπάνω. Όχι ότι δεν ακούστηκαν από Έλληνες ευρωβουλευτές. Εγώ προφανώ δεν έχω. Ταρακουνήθηκε. Εδώ σου λέει τώρα ότι αισθάνονται οι άνθρωποι ότι θα έχουν κάποιον να τους εκπροσωπεί. Που τους ψήφισε. Έχουμε είναι σωστό αυτό. Έχουμε δύο-τρία μηνύματα. Δεν θα σας τα δείξω μετά το πέρας. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Ράμα θέλει να πούμε ονόματα, ότι είναι σαν να τους προδίδει. Ότι τους αφήνει βορρά στον Έντι Ράμα, πιστεύουν κάτι. Μόλις σας εξήγησα ότι ο Ράμα θα ρίξει αυτόν που είχε ρίξει απέναντι του, τον Τάβο. Βασίλη Τάβο, αν θυμάμαι καλά είναι Βασίλη Τάβο, μπορεί να κάνω λάθος στο μικρό όνομα, έτσι. Ναι, ότι ουσιαστικά ο Μπελέρη φεύγει. Αλλά φεύγει, αλλά ο συνδυασμός με τον οποίο κέρδισε ο Μπελέρη, αισθανόμενοι οι άνθρωποι ότι θα έχουν έναν να τους εκπροσωπεί εκεί από τον ίδιο συνδυασμό. Ναι, άλλα λένε εδώ. Ότι τους... Ας λένε, θα δείξει ιστορία στις 9 Μαΐου. Τους κρεμάει. Στις 9 Ιουνίου θα φανεί αυτό. Ρε Κωνστατώ, γιατί έχει λυθεί. Γιατί, δεν θα έχει, γιατί θα πάει σε εκλογές μάλλον εκεί ο Ράμα. Τώρα τον Ιούνιο, διαβάζω από Αλβανία ότι ο Μπελέρη είναι αποφυλακιστής στις 12 Σεπτεμβρίου. Ναι. Καθώς μία μέρα προφυλάξησης στην Αλβανία μετράει για μία μισή φυλάκισης. Η αλβανική κυβέρνηση όμως θέλοντας να αποφύγει την κατακραυγή και ειδικά τώρα με τον Μπελέρη, όπου θα κρατούν φυλακή έναν εκλεγμένο ευρωβουλευτή, είναι έτοιμη να δώσει το OK να γίνει η έφεση στις 10 Μαΐου. Mm-hmm. Άρα δηλαδή ήδη άρχισε να πιέζει το Ράμα. Πες στους φίλους μας. Ήδη. Και ενώ ήταν να γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου, θα γίνει στις 20 Μαΐου. Γιατί θέλει να κάνει εκλογές στην περιοχή, μόλις φύγει ο Μπελέρη. Αλλά στις εκλογές ο Ράμα θα ρίξει τον Τάβο και ο συνδυασμός του Φρέντι Μπελέρη προφανώς θα έχει έναν άλλον. Αλλά έχει προκρίνει, νομίζω, τις. Τώρα, εμείς που είμαστε Έλληνες και ξέρουμε ότι τους βγάζαν από τα σπίτια τους βραδιάτικα, τους απειλούσαν και τους εκβίαζαν. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτές τις εκλογές. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Σε ποιες εκλογές έχει εμπιστοσύνη. Πυροβόλησαν το παλικάρι ανήμερα εθνικής εορτής. Δεν διαφωνώ καθόλου. Γι' αυτό και θα χρειαζόμαστε εκεί πέρα μια δυνατή φωνή και νομίζω ότι πιο δυνατή από το Ευρωκοινοβούλιο δεν υπάρχει. Διότι η Αλβανία είναι και σε πορεία ένταξης. Χρειάζεται να κάνει πράγματα. Ναι. Είναι αγκάθι για τον Ράμα ο Μπελέρη στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι νομίζω πάρα πολύ εξαιρετική. Ας λένε. Ο Γιάννης λέει πώς γίνεται μια χώρα, ας πούμε. Ναι. Και το έγραψε δημόσιο, γι' αυτό το διαβάζω. Αγανάκτησε μάλλον. Τα ακούμε, ναι. Που τον 92 αυτόν τον άνθρωπο τον έλεγε σπιούνο και κατάσκοπο της Αλβανίας, τώρα να τον βγάζει ήρωα. Δεν τα ξέρουμε αυτά εμείς. Δεν τα ξέρουμε, όχι, δεν τα ξέρουμε, παιδιά, δεν τα ξέρουμε. Εσείς τα ξέρετε, προφανώς. Δεν τα ξέρουμε. Αν ξέρετε, μιλήστε. Το 92. Ναι, για το 92 μιλάμε. Το 92 η κυβέρνησή μας δεν ήταν, νομίζω, τι ήταν. Στα τέλη του 92 είχαμε εκλογές. Μητσοτάκη είχαμε. Στο τέλος. Τότε δεν ανοίξαμε τα σύνορα και ήρθαν όλες οι φυλακές της Αλβανίας. Τότε δεν το ανοίξαμε, δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Στην Αλβανία. Τα είπαμε όλα, παιδιά. Τα λέμε εδώ όλα. Ο Θόδωρος Κλέο, γιατί μας θυμίζει ένα γεγονός που είχαν μεταδώσει οι Αρβίλες τότε με αυτιά ψωμιάδη. Που ήταν η ίδια συνέντευξη τρεις μέρες ξεχωριστές. Γίνονται αυτά τα λάθη. Λοιπόν, εντάξει. Εν τω μεταξύ, λέει, γνωρίζω ήδη. Όχι, δεν είπε. Όχι. Εντάξει. Έλα, δεν μπορώ να το διαβάσω το επόμενο γιατί δεν ισχύει. Θόδωρε, συγγνώμη. Δεν είναι θέμα. Γιατί τι λέμε. Όχι εμείς, ρε παιδί μου. Κατευθείαν. Πόσα λέμε σε αυτή τη χώρα και δεν ισχύουν. Εδώ το πρωί δεν είχαμε, ας πούμε, για τον αγωγό. Ένα χρόνο είχαμε θέμα ότι ο αγωγός είναι 300 μέτρα μακριά. Δεν το έχω κλείσει αυτό μέσα μου, να ξέρεις. Γιατί εγώ το έχω κλείσει. Η ΔΕΣΦΑ είπε ότι υπήρχε αγωγός. Αυτό λέω. Εγώ θέλω να μάθω σήμερα. Το ίδιο λέμε. Ναι, εντάξει. Η ΔΕΣΦΑ έλεγε ότι υπήρχε αγωγός. Υπήρχαν όμως κάποιοι άνθρωποι, σαν τον Μαμουλάκη, ξέρω τον κύριο Μαμουλάκη, οι οποίοι λέγανε ότι ο αγωγός περνάει 400 μέτρα και κακώς μπαζόσαν. Τελικά ποια είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να μάθω σήμερα ποιο είχε την ευθύνη κατάθεση του φακέλου για το flyover. Ο Ηλίας από Ζάκυνθο
Μας ποστάρει ένα άρθρο από Νέμεσης, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι. Το άρθρο Μάλιστα. είναι του Κώστα Τσακυρίδη. Ομοσπονδία είναι αυτή, είπες. Νέμεσης, ναι, Πανελλήνια ναι, Ομοσπονδία okay. για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι. Λέει, δείτε εδώ κατάσταση οικολογική, δηλαδή αιωλική. Και έχει και τη φωτογραφία, μόνο 600 τόνοι σίδερο, η βάση μιας ανεμογεννήτριας. Λέει, θα τρελαθούμε, Θεέ μου. Βάλει τους τόνους του τσιμέντου, τους τόνους για την ίδια την ανεμογεννήτρια από συνθετικά υλικά, τους τόνους των χωματουργικών εργασιών και. Λέει το άρθρο, μιλάμε για οικολογία, όχι ψέματα. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Κάθε πυλώνας στον πλανήτη όπου μπαίνει ο ΝΑΠΕ, συζυγίζει το ίδιο ρε φίλε. Να μην και με τα δάση, λέω εγώ τώρα. Παραδείγματος χάρη. Όχι, λέω ένα. Πάμε αυτό που λέει ο άνθρωπος, δηλαδή, παιδί μου. Στον άνθρωπο. Βραχονισμένες ενώ... έχουμε ένα σωρό ρε παιδιά για ανεμογεννήτριες που δεν επιβάλλουν. Και πώς το φέρουν το ρεύμα από κύριε Μαράγδα. Και πώς το φέρουμε εμείς Μαράγδα από κύριε με τα πλοία. Κάτσε λίγο ρε, εσύ υποθαλάσσιες δεν έχουμε, τι λέτε τώρα. Και υποθαλάσσιες. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τη Σαντορίνη με την Κρήτη να πούμε 25 χρόνια. Γιατί μας δουλεύετε. Να τα κάνουμε σωστά. Παιδιά, σε αυτή τη χώρα μην κάνετε τίποτα. Γιατί να μην τα κάνουμε σωστά. Μην κάνετε τίποτα. Μόνο γκρίνια. Μπορείτε να γκρινιάζετε πόσο κάνει το ρεύμα, πόσο κάνει το αυτό. Αλλά μάλλον. Να μην θέλετε ούτε flyover ούτε έτσι. Κάποια συνεχόμενα κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια εννοείται. Δώστε λίγο στον Παναγιωτήδη ένα λεπτό, αδέρφια. Η μεγαλύτερη γιορτή εργασιακού αθλητισμού στη Βόρεια Ελλάδα έρχεται 25-26 Μαΐου με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95 και 5. Με φάρο την αξία τη συμμετοχή και την πίστη για τη διάδοση τη ιδέα του εργασιακού αθλητισμού. Όλε. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργανώνει αγώνες που έχουν γίνει θεσμός και αναμένεται για ακόμη μια χρονιά κατεντάδες αθλητές και αθλήτρες από επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς να δείξουν τις επιδόσεις του αθλήματα. Εμείς θα κατεβάσουμε καμιά ομάδα. Προσπαθεί ο Γιώργος από τον κόλμο όλο να μας οργανώσει για beach volley. Α, μέσα είμαι. Εννοείται. Και πινκ-πονκ παίρνω μέρος. Λοιπόν, οι απονομές και οι βραβεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε εορταστικό κλίμα την Κυριακή 26 Μαΐου. Πληροφορίες και λεπτομέρειες στο hosh.org και στο 210-723-2909. Αδέρφια, για εσάς που έχετε δική σας εταιρεία και θέλετε να πάρετε μέρος. Ο Νικόλας λέει: επειδή ο κόσμος δεν γελάει και πολύ τελευταία, θα σας πω κάτι λέει για να γελάσουμε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα σας. Μάλιστα. Ο Γιώργος, 26 Σεπτεμβρίου του 1985, σαν να μην πέρασε μία μέρα, να αναφέρει ονόματα και μας έχει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακεδονία. Να αναφέρει ονόματα ζητεί η κυβέρνηση από τον Μητσοτάκη. Μητσοτάκης. Ο Παπανδρέου οφείλει να εκαθαρίσει το θέμα των αποκαλύψεων Μποχάν. Τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω, εσμαγαρόν, διασχολείται. Παίζει να πούμε ο Πάο Καβρίου. Εγώ βλέπω τον Παπανδρέου στο Μέγκα τώρα. Ναι. Με τους ευρωβουλευτές γίνονται ευρωεκλογές και τους βλέπουμε και όλα στην Ελλάδα. Τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Έτσι έχουν βγει σιγά σιγά οι ευρωβουλευτές και μας λένε οι άνθρωποι τα θέματα. Άμα δεν μπορούμε να διαβάσουμε, τουλάχιστον να σας ακούσουμε καμιά συζήτηση τέτοια, για να δούμε και κάποια πράγματα τα οποία συζητούνται εκεί πέρα και εμείς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Έτσι, είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικές. Είναι εξαιρετικά σημαντικές οι εκλογές αυτές. Απλά δεν έχουμε πάρει εμείς χαμπάρι τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, μάλλον. Και πώς επηρεάζεται η ζωή μας. Εγώ έχω πάρει. Βέβαια, με αυτά που μας διδάσκουν οι Έλληνες βουλευτές εδώ πέρα με την αποχή, ο καθένας μπορεί να πάρει τα συμπεράσματά του. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ωραίο το μήνυμα του Θοδωρή. Καλημέρα από το Stuttgart, λέει. Μας κρατάνε, λέει, 1%. Αλλά ποτέ δεν πληρώθηκε, λέει, γιατί δεν κάναμε ποτέ απεργία 24 ώρες. Γι' αυτό είπα εγώ τη Μαράγδα. Μόνο θέλεις τότε, να... λέει, πληρώνουν, πράγμα που δεν έγινε ποτέ, φιλιά. Θοδωρή, πες μας πού δουλεύεις και γιατί δεν χρειάστηκε να κάνετε απεργία. Αλήθεια, θέλω να ακούσω. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε απεργία. Ναι, πού δουλεύει, ρε παιδί μου, και δεν χρειάστηκε να κάνουμε ποτέ απεργία. Πού, σε ποιο κλάδο. Κάπου, σε ένα λέει, κλάδο παιδί. Που κατάλαβαν ότι οι απεργίες ανήκουν στο 18ο αιώνα, Μαράγδα. Ή που του φέρονται πολύ σωστά, γιατί η απεργία είναι το έσχατο. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Παίζει να είναι και το πρώτο. Εγώ δεν είμαι υπέρ των απεργιών. Δεν ξέρω για αν είναι υπέρ κατά. Γιατί εδώ τι ψήλου πείδημα. Εδώ σου λέει γιατί. Για ψήλου πείδημα βοηθάνε αυτού που δεν θέλουν ναι, να μιλά. Για την ακρίβεια. Και θα πάνε οι ίδιοι που πάνε επαιτειακά και δημοτυπικά στι πορείε κτλ. Χτίσουν καμιά καριέρα. Μαζί μα όμω είναι η Vibran. Με όλα τα σημαντικά που λέμε και η κορυφαία εταιρεία παραγωγή μονωτικών υλικών. Μάλιστα η μόνη ελληνική εταιρεία η οποία. Κατασκευάζει, παρασκευάζει στα 9 εργοστάσια που διαθέτει στην Ευρώπη όλα τα προϊόντα ξηράς δόμησης. Αυτά θα τα βρείτε τα προϊόντα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fibran.gr και οι ερωτήσεις, οι απορίες σας σχετικά με την εφαρμογή τους στο 811-90.000. Κώστα, δε στείλε ο Χάρης. Ναι, χάρη μου. Καλημέρα, λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή, παραβιάζει ο άλλος κόκκινος σηματοδότης, stop και τρώει πρόστιμο. Αλλά ο άλλος που κάνει θόρυβο το μηχανάκι του. Το πήρε.
του το κατάσχουμε. Το πήρε. Είχε ένα δίκιο. Ξεκίνησε, σας είπα. Είναι η πρώτη φορά, εγώ δεν έχω ξαναδιαβάσει τέτοια είδηση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δίμευση και μάλιστα ακούστε για τη Σιμπέλ. Και είναι πολύ δίκαιο. Βέβαια, η χορύπανση. Ναι, πλάκα κάνετε. Καλημέρα, ομαδάρα, λέει ο Γιάννης. Ομαδάρα, είχαμε αντίδραση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, το έβαλα και στο δελτίο γιατί μου φάνηκε σημαντικό. Όσον αφορά, ναι, όσον αφορά το επικείμενο παιχνίδι, ναι, με Club Breeze και όλα αυτά που ζήσαμε εμείς, okay, στο προηγμένο Βέλγιο. Και μου άρεσε γιατί δείχνει το πώς θέλουμε να κινηθούμε οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ελάτε, ελληνική φιλοξενία μέχρι εκεί, ούτε αντίπεινα και χαζομάρες, και αντίπεινα, ούτε τίποτα τι από οπαδί. Όλα αυτά. Μα οι οπαδοί που θα έρθουν, τι φταίνουν σε κάτι? Όχι βέβαια. Εννοείται, όχι βέβαια. Έχει ξεκινήσει η πειθαρχική έρευνα. Φταίει ο Λεοπόλδος ο Β, από ό,τι διάβασα σε αναλύσεις. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, πειθαρχική έρευνα, να σας πω, από την UEFA μετά τα γεγονότα που έγιναν. Θα το ψάξουν οι αρμόδιοι για αυτή τη συμπεριφορά που δέχτηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο υπέροχο φιλόξενο Βέλγιο, το εξωτικό. Ναι, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Πόσο καιρό δίνεις? Για να ξέρουμε να το συζητήσουμε, παιδί μου. Να πούμε... Ξέρω εγώ τώρα. Καλά, τώρα που πάμε 2033 και μου πεις ξέρεις ακόμα το εξετάζουν. Πρέπει να βάλουμε ένα delay. Εξαρτάται. Αν είναι σαν και εμάς με τη γραφειοκρατία, μπορεί να το μάθουμε και του χρόνου τέτοια μέρα. Delay, είπα. Το ανάποδο από αυτό περνάω. Deadline. Βάλουμε ένα deadline. Πόσο καιρό? Ένα μήνα. Τι να σου πω? Πού να ξέρω? Δύο μήνες. Τρεις μήνες. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Ποιος θα συζητήσει, ρε Μαραγκά? Δεν άκουσε την υποδήμαρχο. Τι είπε ο Δήμαρχος? Ότι ήρθαν, λέει, και βανδαλίσαν την πόλη. Γράψαν παντού συνθήματα, τα έβγαναν φωτογραφίες, τα έχουν εκεί, τα έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια. Τι να πει η αστυνομία? Καλώς, κακώς τους διώξαμε. Εγώ ξέρω τι είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ξέρω τι κάνει η UEFA. Α, τώρα βάλουμε τους δημάρχους να μαλώνουν, ρε παιδιά. Πήγαμε, γράψαμε εκεί πέρα. Σε μια πόλη που είναι στολίδι, το κέντρο της, ιστορικό κέντρο. Πηγαίνουν όλοι, βγαίνουν φωτογραφίες. Πήγαμε εμείς, γράψαμε 3-4. Η Άβρα ήταν. Μα αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Και λίγα τους κάνανε, ρε Κώστα. Λίγα τους κάνανε. Αφήσαν ανθρώπους έξω με εισιτήρια. Όχι, μπήκαν άλλοι μέσα. Αντί να τα βάλετε αυτοί με τους συνοπαδούς. Αυτό το είδε κάποιος αυτό. Βέβαια, ο Κουλιανός το είπε. Είπε ο Νίκος ότι μπήκανε μέσα, δηλαδή χωρίς εισιτήρια. Ναι. Και αντί να τα βάλετε με τους συνοπαδούς. Μετά από δύο ελέγχους. Ναι. Μπήκανε μέσα. Ωρίστε, εδώ δεν είναι ο Νίκος. Λοιπόν. Ωραία, ρώτα τον, σε παρακαλώ, είναι έξω. Είπε ο Κουλιανός που ήταν εκεί παρόν ότι ναι, μπήκανε άλλοι χωρίς άλλους τρόπους. Και αντί να τα βάλετε με τους συνοπαδούς που πήραν τη θέση των οπαδών. Κρίμα, κρίμα. Που χτυπούσε αδιακρίτως, χωρίς να ξέρει τι της γίνεται, άμα δεν μπορούν να οργανώσουν έναν αγώνα. Γιατί τους άφησαν να γυρίσουν πίσω και τους κράτησαν όλους στο Βέλγιο? Και εγώ αυτό λέω. Γιατί δεν τους λάβαν όλους αυτούς που βανδαλίσανε την πόλη? Έλα, τώρα βανδάλισαν την πόλη. Πραγματικά. Τι ακούμε. Λοιπόν, πάντως αυτά γίνονται. Αύριο έχουμε τον επαναληπτικό. Εννοείται. Ακούμε αυτά που γίνονται. Η φιλόξενη Θεσσαλονίκη θα παραδώσει ακόμη μια φορά μαθήματα φιλοξενίας. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα. Ακολουθούν ραπ και κουλ κουλ και ραπ. Αύριο θα ασχοληθούμε όντως με το σπουδαίο αυτό παιχνίδι, γιατί είναι σαν τελικό. Δύο παιχνίδια έχει αύριο. Παίζει και ο Ολυμπιακός. Παίζει και ο Ολυμπιακός. Έτσι. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να γελάσω. Σας ενοχλεί που γελάμε? Εντάξει, είναι καλό ότι η Ευρώπη φέρνει γέλιο πάντως σε κάποιους. Είπες εσύ κάτι για τον Ολυμπιακό? Μπορώ να γελάσω, παιδιά. Τουλάχιστον το είπε ο Άρης που είναι και πάω. Είδα κάτι στην E3, μη χειρότερα. Γεια σας, καλή συνέχεια με ραπ και κούλ.